Yeah, Καλώ ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Greek Bodybuilding Podcast, επεισόδιο 9. Είμαι ο Κώστας Και εγώ είμαι ο Βαγγέλης, Πρώτη φορά κάνει την εισαγωγή, εσύ. Εντάξει, οκ, okay, είπα να την κάνω εγώ γιατί ήμουν πιο. Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να του μπερδέψουμε σήμερα, σήμερα που είμαι και εγώ φαλάκρα και να νομίζουν ότι το είπα. Ναι, ότι... κάνουμε <laughs> κάποιε αλλαγέ. Ε, είμαστε δειμάκια τώρα. Ναι, ισχύει, το κάναμε. δεν το έκανα γι' αυτό. <laughs> αυτό... πραγματικά, <laughs> πραγματικά ο Νέστορα τόσο που με βοήθησε αυτέ τι μέρε που είχα. Μου τα μαλλιά, τόσο που το βοήθησα. Ναι, αυτό μαλιά. ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω. <laughs> Αλλά <laughs> και πάλι του, του, αξίζει να κάνει ό,τι θέλει. Χαλάλη σου, χαλάλη σου όλα. Κάνει τι μαλλιά μου, κάνω ό,τι θέλω. Αλλά ήταν απλά κάτι που σκεφτόμουν καιρό. Είδα ότι σε ένα σου πάει και είπα, α το δοκιμάσω. Εμένα, Α, εμένα, νομίζω με έχετε συνηθίσει έτσι. Εσχύ. Να πω κάτι. Όταν πιστεύω Όταν είναι... με έβλεπε τρίτη ηλικίου, ξυρισμένο τελείω, ο πατέρα μου ήταν έτοιμο να. Όχι, βασικά το 21 στην προετοιμασία που τα πήρα πρώτη φορά με ξηράφει, ο πατέρα μου ήταν έτοιμο να με διώξει από το σπίτι μου. Εσύ και το σκουλαρίκι. <laughs> τα κάνει μαζί και τα δύο. Ναι, και μαζί και τα δύο. Ε, πώς την ίδια άνθρωποι. εβδομάδα, την ίδια μέρα τα πήραμε ξηρά. Να πω κάτι. Νιώθω. Κουλαρίκι. Ότι είναι κάπω σαν τσίπικο κούρεμα αυτό. Γιατί αν έχει ένα σβήσιμο, φαίνεται ότι το έχει πληρώσει, ότι φαίνεται πιο περιπημένο. Ενώ αυτό φαίνεται κάπω σαν ένα Όχι, αυτό είναι το, κούρεμα, το γνωστό κούρεμα με την ψηλή το οποίο είναι πολύ τη μόδα γενικώ. Δηλαδή ότι τα παίρνει όλα με μια σκάλα ή τα παίρνει με το ξηράφι. Ε, δεν φεύγει από τη μόδα αυτό. Είσαι, είναι... Δηλαδή είναι διάφοροι ηθοποιοί που το έχουν Και δεν είναι κάτι το... Είναι κάτι το οποίο πληρώνουν άλλοι Για να το κάνουν σε Από τη μία αυτό που λες Από την άλλη δεν θα, θα σταματήσει ποτέ να υπάρχει Επειδή δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν και καράφλες Που έχουν αρέωση εδώ Όχι <συμπνίδι> δεν είναι μόνο καράφλες <συμπνίδι> ρε φίλε Είναι το γεγονός ότι σαν look Δείχνει πολύ αντρικό Δείχνει πολύ Τώρα νιώθω ότι θα, κάνω, θα κάνω offense πολλού ακροατές μας που έχουν χάσει μαλλιά Εγώ είμαι εντάξει εγώ είμαι υπέρ του να υπάρχει καράφλα γιατί ξέρεις κάτι ο καθένας Πρέπει κάνει. να δείχνει, να δείχνει ε, αυτά που έχει. Εγώ θεωρώ ότι είναι ξεχωριστό χαρακτηριστικό. Γιατί να μην το δείχνει, Γιατί να πας να βάλει μαλλιά και γιατί να κάνει το ένα και γιατί να κάνεις το άλλο. Και άμα μια κοπέλα είναι καραφλή, σε ενοχλεί. Όχι, το... δεν με ενοχλεί. Okay. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Και, και πραγματικά, και πραγματικά ξε... έχω δει πολύ μεγάλες ε, ε, ηθοποιούς οι, οποίοι, ε, οι οποίες ε, ξυρίζουν τα μαλλιά τους για τα βραβεία, για το οτιδήποτε πραγματικά είναι ένα πολύ extreme look Υιχύ. και σε κάποιε πηγαίνει γάματα. Και εγώ έχω μια και φίλη πηγαίνει... που τη πηγαίνει πάρα πολύ γιατί έχει και πολύ ωραία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο και κάπω ε, τονίζονται. Α, εμένα προτιμώ τα μακριά γενικά στι κοπέλε, αλλά σε μερικέ πηγαίνει. Και μου τηλέφωνο και τη λέω κάνω podcast. Σωστός. Mm -hmm. Κάτσε να, να τη στείλω και ένα μήνυμα γιατί θα είναι τις πουτάνες εδώ. <laughs> Μην το κόπησα αυτό, Σιγά. Όχι, δεν κόβω τίποτα σήμερα. <laughs> σήμερα δεν ε, κόβουμε τίποτα. Ε, σήμερα ε, ξεκινάμε. Με ανέα. Ναι. Πρέπει να ξεκινήσουμε γρήγορα. Για να κάνουμε το recap του αγώνα, έτσι όπω το είδαμε εμεί μέσα από τα μάτια μα. Θα έχει ακολουθήσει, έχει προηγηθεί βασικά ε, το βίντεο με τα στιγμιότυπα του αγώνα. Θα το έχετε δει, γιατί θα κυκλοφορήσει κυκλοφορήσε την Κυριακή. Πραγματικά. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, γιατί τρέχαμε και οι δύο. Ναι. Δηλαδή, εγώ διαγωνιζόμουν. Ο Νέστορ έτρεχε για να με εξυπηρετήσει και έπρεπε να τραβήξει σε κάποια πλάνα. Αλλά βγήκε ωραίο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ όταν το είδα. Νιώθω ότι δίνει πολύ την αίσθηση πώ είναι ένα αγώνα που άλλα βίντεο δεν το καταφέρουν αυτό. αυτό το άγχο, ρε φίλε. Ναι, και επειδή είναι και κάποια ροζ σκηνέ ή πολύ μεγάλα κλειπ που τα έχουμε αφήσει ολόκληρα, ε, φαίνεται και, όλη και η διαδικασία του καίων... βαψίματο. Καλά φαίνεται... κάναμε. Ναι. Καλά κάναμε γιατί Κάλα... ξέρεις κάτι. Αυτό δεν υπάρχει σε άλλο κανάλι, α πούμε, τώρα που βλέπω κάποια. που να σου τα δώσει τόσο πολύ το backstage. Δεν... Μα κάνω να υπάρχει, δεν ξέρω. Ναι, αλλά... Ωραία, το ξέχασα. Δεν πειράζει, μωρό μου. <laughs> <laughs> αυτά, αυτά είναι τα μικρά πράγματα στην προετοιμασία που κρατάνε μια σχέση όταν είναι στην κλωστή, είναι έτοιμοι να σκιστούν. <laughs> <laughs> πραγματικά ε, 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 ευχαριστώ πολύ τη, τη Μιράντα ε, γιατί πραγματικά την είδε ρινές τώρα, δηλαδή Έχει πολύ κατανόηση ενώ να δεν είναι πω, του κόρου. στο χώρου, κοινό είναι... ότι ο Κώστας ήρθε στην, στην Αθήνα, στην Αθήνα μένει ο του κοπέλα του. Και πήγε σε αυτού, ήρθα σε μένα. Ναι, <laughs> ήρθα σε αυτόν γιατί ξέρω ότι αυτό δεν θα παρεκκλίνει από το πλάνο και σκεφτείτε... πρέπει να είμαστε σε ένα mood αγωνιστικό. Ναι. Και η κοπέλα του πώ το πήρε αυτό, δεν ξέρω. <laughs> Όχι, δεν είχε. Ξέρεις κάτι, το κατάλαβε και δεν είχε κανένα θέμα. Τι πρώτε ώρε ήτανε... ήταν περίεργη η κατάσταση. Αλλά ξέρει κάτι. Ε... Είναι δύσκολο, Ρε Μαλάκα, πως θα, θα έχει κατανόηση σε κάποιον ενώ δεν είσαι του χώρου. Και πάλι έχει περισσότερη κατανόηση από ανθρώπου. Από από, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερο που δεν είναι του χώρου. Πραγματικά ναι. δηλαδή μου έχει δώσει πολλή στήριξη ε, αυτή την περίοδο. Διότι θέλω άνθρωπο να μιλάω. Δεν μπορώ να μιλάω. Και λέω πάρα πολλά πράγματα. Λέω για την προετοιμασία, λέω για τον προπονητή. Λέω για το γεγονό ότι είναι χαμηλέ θερμίδε. Γκρινιάζω το ένα το άλλο. Γκρινιάζω πολύ. Τι σου λέει, Γκρινιάζω σου πολύ, λέει, αλλά είναι φάε. όλα αυτά. <laughs> τι σου λέει, Μην κουμικουλάζει, Σε φάει, Σου λέει. Όχι, Έχω... δεν μου λέει φάει. Μου λέει στρώσου, Μου λέει είσαι ένα κατά στη σκηνή. Μου λέει αυτό το πράγμα που θέλω να ακούσω για να πορώνομαι. Αλήθεια τώρα μου είπε ότι είμαι σκατά. Αλήθεια μου λέει πώ πόζαρε, πώς Τι αναπνοέ είναι αυτέ. Το ένα το άλλο. Αυτά είναι, ρε Μαλάκα, που, που κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή, θέλει να σε πορώσει, δεν σου λέει τη, τη μαλακία που θέλει να ακούσει. Σου λέει αυτό που πρέπει. Και εγώ μπο, μπορεί να τη το εξηγώ μετά, αλλά ξέρω ότι θα τα πει έτσι όπω τα βλέπει. Γιατί με βλέπει όλο αυτό τον καιρό, βλέπει την προσπάθεια που έχω κάνει. Και πραγματικά βλέπει ότι Φίγουρα πρέπει δεν... να κάνω παραπάνω. Το ποζάρισμα μας δεν είναι aesthetic. Δηλαδή δεν έχει κάποιο είδο χορογραφία ή κάτι τέτοιο. Είναι σαν, να... σαν κάποιο να πάει Ο να. Φάση... Να δίνει κάποιο. κάνει ό,τι έκφραση θέλει πάνω στη σκηνή. <laughs> Απλά μην χαλάσει πάρα πολύ τα μούτρα σου και το κάναμε όλο πολύ, πολύ τέτοιο, πολύ Δεν ξέρω, Νομίζω έτσι. ότι χάλασε και τα μούτρα σου. Πασικά τα χάλασε. Ε, εγώ σίγουτα. νομίζω ότι πραγματικά νομίζω ότι ήμουν σε μάχη εκείνη Μέχρι. την ώρα. <laughs> Ακριβώ αυτό το βάει Ακόμα και οι ανάσταση σου που ξεφυσούσε ήταν Άρα, τόσο αγκρέσιμη. Εγώ και... ανοίξα τα παράθυρα και με ρίχνει ζουλάκι. Να πάνε να γαμηθούν. Πρέπει να κλείσει τα παράθυρα. Μου. Α, έχω και εγώ σε Όχι. Τι έχει, είδα, δύο διαφορετικά τέτοια. Αμαλάκα, μπράβο. Το δικό μου έχει, αυτό που πειρά. Έχει ή έχεις άλλο. Γιατί μου αγόρασες τσάι. Όχι, εγώ είχα πάρει και σα είπα να πάρετε το ίδιο. Όχι, yeah. δεν έχω τι βαλιφιάνε μου. Τι μάλλον είχα Αφού okay. πήγαμε στο ΑΒ και το είδα. Ήταν 5-6 ευρώ. Όχι, ρε, 5-6, 3 ευρώ έκανα. Επίση, εγώ δεν χρειάζομαι ενισχυμένο νησοποιητικό. Είναι πάρα πολύ δυνατό το νησοποιητικό μου. Α, ah, immune system support. Ναι, Εντάξει. Έτσι λεγόταν. <laughs> Λοιπόν, ε... να πούμε γρήγορα στον αγώνα γιατί έχουμε έτσι λοιπόν, από από εκεί. Αρχίσαμε τα περιφερειακά. Θέλω να πω κάτι update πάνω στη κατάστασή μου γενικώ μετά τον αγώνα για το οτιδήποτε. Mm. Ε, αυτό που ήθελα να πω. Ε, επειδή είμαστε άνθρωποι όλοι, εγώ μετά τον αγώνα ξεπέρασα λίγο τι θερμίδε γεμίσματο που είχα. Κάναμε γέμισμα πρώτα απ' όλα 11 ώρο με 700 γραμμάρια δατάνθρακα, 50 γραμμάρια πρωτενη και γύρω στα 20 γραμμάρια λιπαρά. Ξεπέρασα όμω λίγο τι θερμίδε αυτέ. 20 γραμμάρια ε, λιπαρά από πού τα πήρε, τα δημητριακά. Ναι, βασικά από όλα τα τρόφιμα έχουν κάποια λιπαρά και τα βάλαμε. Α, και λιγότερο παίζει να ήταν. Εκτό αν μάζευε. Ναι, μπορεί να ήταν λιγότερο, ναι. αλλά τα πήραμε αυτά. Ναι, 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 λοιπόν, okay. ε, βάλαμε. Ε, 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 είχα βάλει άλλα δύο γεύματα, 150 γραμμάρια σαλάτα, 150 γραμμάρια πατάτα. 80 γραμμάρια κοτόπουλο, ένα κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο, δύο, επί δύο αυτά, τα οποία θα τα έτρωγα μετά τον αγώνα και θα ήταν συν από τις συνολικές μου θερμίδες. παρόλα όλα αυτά έφαγα αυτά, έφαγα μία μπάρα πρωτεΐνης μετά τον αγώνα με 45 γραμμάρια πρωτεΐνη, 20 γραμμάρια φα, ε, carbs και 13 fats. Ακραίο, Δεν μπορούσα να μην το φάω γιατί το είδα στο extreme και λέω μαλάκα θέλω να φάω κάτι γλυκό τώρα και είχα ζοριστεί πάρα πολύ. Και μετά, ε, πηγαίνοντα στο σπίτι του Νέστορα. Μου φάγε όλε τι προμήθειε. Δεν έχω... έφαγα όλε Μου φάγε τα αυγά. Ε, πήγαμε 2.000 θερμίδε πάνω. Δεν έφαγα αυγά. Πλά, δεν έφαγα μετά. ένα γεύμα το οποίο ήταν το τάλ γιαούρτι 350, 50 γραμμάρια βρώμη, 60 μέλι ε, και φυσικό βούτυρο και μαρμελάδα. Και μετά ένα άλλο που ήταν ο Ατμιλ. 50 γραμμάρια πρωτενη, 100 γραμμάρια βρώμη και 10 γραμμάρια μέλι και 10 γραμμάρια φυσικό βούτυρο. Αυτά τα δύο γεύματα τα έφαγα πριν κοιμηθώ πολύ κοντά το ένα στο άλλο. 10 λεπτά διαφορά, δεν μπορούσα να σταματήσω. Κοιμήθηκα τέλεια. Κοιμήθηκα στα 82 μισό, ενώ το πρωί είχα ζυγιστεί 77,9 και ξύπνησα την επόμενη μέρα 78,5 είχα χάσει 4 κιλά μέσα σε μια νύχτα. Τα οποία ήταν από το γέμισμα, ήπια με 10 λίτρα νερό στο γέμισμα. Μετά από το γέμισμα, μετά από τα 10 λίτρα, ήπια άλλα 4,5 με 5 λίτρα. Αισθανόμουν τρελά μένος, Συνολικά κατανάλωσα πάνω από 35 γραμμάρια αλάτι, άμα μπορώ να τα βάλω όλα κάτω. Το οποίο ήταν τρελή ποσότητα. Δεν έχω ξαναφάει ποτέ νομίζω τέτοια ποσότητα αλατιού έω το τέλο τη ημέρα. Και αισθάνομαι πολύ αφιδαντωμένο και την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη, ρίξαμε 2.000 θερμίδε. Στι 2.000 θερμίδε ήμασταν. Με 100 γραμμάρια δατάνθρακα, 260 περίπου πρωτενη και 70 κάτι λιπαρά. Ναι. Μετά τι επόμενε δύο μέρε από αυτέ, ήμασταν 2.300 θερμίδε. Ανεβάσαμε τον υδατάνθρακα στα 230. 35 λιπαρά. Και το ανεβάσατε και... επειδή το βάρος σου έπεσε πολύ απότομα. Όχι. Δηλαδή. Αυτό θα ήταν το πλάνο. Να επιστρέψω στις 2.400 περίπου. 2.300 με 2.400. Απλά δεν το τήρησα το της Κυριακής. Α, κάναμε μια Μετά ρίξαμε στι στις 2.000 για να μπορούμε να... Δύο το Τον ναι. Που είχε ξεφύγει. Γιατί, είχα... Γιατί την Κυριακή κατανάλωσα 1000 γραμμάρια υδατάνθρακα ε, συνολικά 400 γραμμάρια πρωτενη και 100 γραμμάρια λιπαρών. Τα οποία βγαίνουν πολύ. Ναι. Λοιπόν, μετά ήμασταν στι 2.400 με 2.400 για δύο μέρε, 260 πρωτενη, 230 carbs και 35 λιπαρά. Και τώρα, αυτή τη μέρα, σήμερα Σάββατο, ρίξαμε θερμίδε γιατί αποφασίσαμε ότι πρέπει να το πάμε πολύ επιθετικά επειδή το βάρο δεν πέφτει έχει σταθεροποιηθεί στα 78,6 και επειδή δεν μπορούμε να παίζουμε με το παγκόσμιο στην Αγγλία είπαμε ότι πρέπει να προσεγγίσουμε κι άλλο το στόχο μας που είναι τα 75 γιλά. Και τι κάναμε, ρίχνουμε τον υδατάνθρακα στα 75 γραμμάρια. Πέσαμε στις 1700 θερμίδες. Συνολικά 600 θερμίδες κάτω οι οποίες προέρχονται όλες από υδατάνθρακα. Μείναμε στα 260 πρωτεΐνη, 35 λιπαρά. Και Πάμε με 75 υδατάνθρακα, αυτά τα μάκρο είναι Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Παρασκευ... Πέμπτη Παρασκευή ανεβάσα, θα ανεβάσουμε λίγο, αλλά δεν είμαστε σίγουροι αναλόγω των... τη μετρήσεις Και ε, μετά το Σουκού ξαναρίχνουμε. Γενικώ αυτέ τι μέρε, εκτό τη Τρίτη που ξεκίνησα τι προπονήσει, γιατί Δευτέρα δεν έκανα, ήμουν off τελείω και λόγω τη κοινική παρουσία που ζορίζεσαι και έχεις ε, τα ντόμου από τον αγώνα και λόγω του ότι είχαμε πάρα πολλέ υποχρεώσει. Έχω πρέπει να γυρίσω στην Πάτρα και τρέχα γενικώ και ήμουνα off το βράδυ ε, Την τρίτη ήμουνα σε τρελό pump, τρελό mood ε, Έκανα 200 κιλά squat και 480 πρέσα και τέτοια πράγματα ε, Απλά την επόμενη μέρα έπεσε τελείωσε η ενέργεια και από τότε είμαι flat έω σήμερα το Σάββατο που δεν ξέρω με 75 γραμμάρια τα άνθρακα. Ήμουνα τερματισμένο με στην προπόνηση. Πραγματικά <συξερώ> έκανα <συξερώ> την καλύτερη προπόνηση τη ζωή μου. Όση <συξερώ> ώρα μιλά, φαίνεσαι full καλά για ε, κάποιο λόγο. Δεν ξέρω τι έχει κάνει τώρα. Έχει πάρει κάποια έννοια στην καφέινη πριν ξεκινήσει το podcast. Ε, παίρνω 450 με 500 μιλιγράμμα κατέβα το καφέινη πριν την προπόνηση. Εδώ και 4-5 <συξερώ> μήνε. Όχι, νιώθω ότι τώρα είσαι χάρη ενέργεια. Όχι. Είμαι χάη σε ενέργεια διότι ο χαμηλός υδατάνθρακα σου αφήνει το μυαλό να λειτουργεί διαφορετικά ε, έως, έως ένα σημείο που αδειάζουν πολύ αποθήκες του γλυκογόνου στους μύες. Και να τρώτε ε, μόνο σηκώτη και, και ε, ε, όρχις από άλογα. Ένιωσα ότι είσαι λίγο κέτο και, και το King τώρα. Πώ λέγεται, Liver King. Πραγματικά σήμερα ξέρει πώ έκανα. έκανα δεκατες, Έβαλα 14 plates πάνω στο χύπθρα. Ακριβώ. 14 plates και έκανα 5 επαναλήψει. Ακριβώ. Έκανα hack ε, με 4 plates στην κάθε μεριά για 3 επαναλήψει τελευταία άσκηση. Τελευταία άσκηση είχα κάνει 7 ασκήσει. Yeah, και δεν, δεν ξέρω πόσα σετ έχω κάνει. Έχω ξεπεράσει το, το, τον αριθμό των set. Απλά πηγαίνω με αίσθηση τώρα τελευταία και πραγματικά αισθάνομαι πολύ ικανοποιημένο. Αυτή η προπόνηση ήταν καλύτερη από αυτέ που κάνουν στο off season. Πολύ καλύτερη από αυτέ που κάνουν στο off season. Και έχω 75 γραμμάρια δέντρακα για συνολικά. Έφαγα δύο σαλάτε πριν πάω για προπόνηση μόνο. Με κοτόπουλο και οι δύο. Και κότατζ. Αλλά ρε φίλε, φαντάσου, όταν πηγαίνει για προπόνηση με 700 θερμίδε, οι οποίε προέρχονται τα μισά είναι λαχανικά. Δεν ξέρω, δηλαδή, όντως. τι θα κάνει, τι να κάνει. Δεν ξέρω πόσο καφέ ήπιε <laughs> μαζί με τη σαλάτα. Το ίδιο. Το ίδιο. Εγώ πίνω ένα monster και το blood and guts. Πριν mm. πάω για προπόνηση. Αυτό συγκεκριμένο. Εδώ και 4-5 μήνε το ίδιο παίρνω. Δεν έχω αυξήσει την καφέινη. Και πηγαίνω γάμισέτα με στην προπόνηση. Απλά είμαι υποτονικός πριν φτάσω. Πρέπει να μπω στα πρώτα σετ. Χθε αισθανόμουν να γάμι το κάτω μέρο τη πλάτη που είχα deadlift. Χθε είχα deadlift. Έκανα 220 επειδή ο deadlift. Πάω στο πρώτο warm up να σηκώσω τα 60. Και ήταν τόσο stiff η πλάτη και τόσο mind muscle connection που με γάμισε τελείω. Και λέω ρε φίλε, δεν μπορεί να κάνει ούτε τα 60. Πώ θα πα τα 220. Και κάνω 10 warm up για να φτάσω στα 220 Και ήμουν και έκανα δύο επαναλήψεις στα 220 okay, Γιατί αυτό ξέρεις κάτι Γιατί όλα είναι στο μυαλό Έχει Δεν έχω πέσει αυτό. σε κιλά. Δεν έχω πέσει σε κιλά, Είμαι δύο εβδομάδες εκτός από τον αγώνα Είμαι στις 1700 θερμίδες Έχω αδειάσει αυτές τις μέρες Προηγήθηκαν από, τα... από την Κυριακή Που έφαγα παραπάνω Και πάλι Γαμάω τα κελά του off-season. Και πάλι τα σηκώνω Yeah. Και εσεί είσαστε 4-5 εβδομάδε με στη Δίαιτα με μίνικα και παραπονιέστε. Και Σταματήστε κάνουμε. Αλλάζουμε πρόγραμμα να... προφόρηση. Κάνουμε high rep. Ναι, yeah, ε, ε, ρε φίλε. <laughs> Μπείτε το... μέσα στο γυμναστήριο και γαμίστε τα. Μη μιλάτε yeah, ρε, τα μην μιλάτε. Δεν γίνεται να μην έχει πέσει, πέσει ούτε. Έστω λίγο σε ρε, σε η δύναμη, ρε. Έστω, κάτι έχει χάσει. Έχω πέσει, αλλά είναι μηδαμινό αυτό. Μηδαμινό. Όταν κάνω 7 πλάκε και στο off season και τώρα. Ισχύ. Στο hip thrust και έχω είναι πέσει τρει αυτό... Που είχε πει σε ένα άλλο επεισόδιο, εσύ το έχει πει νομίζω, ότι αν το μυαλό το πιστέψει θα, θα ακολουθήσει το σώμα. Είναι αυτό που λέω. Mm. Παιδιά, δεν μιλάμε τώρα. Μιλάμε ότι το σώμα είναι μηχάνημα και του δίνει εντολέ. Σταματήστε να είσαστε πούσει μέσα στην προπόνηση σταματήστε, μην μιλάτε σε κανέναν. Εγώ ήμουνα χωρί μπλούζα σήμερα και έκανα προπόνηση. Όλη την προπόνηση την έκανα χωρί μπλούζα. Παιδιά, αλήθεια τώρα. Είμαι με μία πετσέτα σαν τον Τζέι Κάτλερ. Είμαι με μία πετσέτα <Συσχύ> σαν <Συσχύ> Κάνω. Παιδιά, ακούστε τώρα αυτό. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό δεν θα το δείτε με συγγυμναστήριο. Είμαι στο φυσικ. Είμαι ε, χωρί μπλούζα. Κάνω προπόνηση. Έχω τον Αντρέα το Χάσκαρη και το Δημήτρη τον καψάσκι και με βοηθάνε και μου κάνουν drop set στο, στο Hack squat, και είμαι χωρίς μπλούζα με το κολλάν προς αγών ε, χωρίς παπούτσια τίποτα και είμαι ρε φίλε με μια πετσέτα αυτή την πετσέτα που είχα και το χρώμα στον αγώνα που σκουπίζαμε το χρώμα και την έχω βάλει εδώ πάνω, την έχω σφίξει τελείως σαν τον Jay Cutler και έχω μπει σε mood θα βγάλουμε rear 0 τώρα. Γιατί έτσι έχει το πρόγραμμα για το Πολύβιο λέει rear 0. Από ένα fun fact. Περίπου. Έχω βάλει. <Κι> δεν, είχα... δεν, το έχω δει στον Κάτλερ να το κάνει αυτό για κάποιο λόγο. Δεν θυμάμαι κάποιο κλιπάκι και το έχω κάνει κι εγώ αυτό μόνο μου. Και μετά <Κι> αγόρασα καπέλο. Γι' αυτό αγόρασα <Κι> καπέλο. Επειδή έβασα συνέχεια την πετσέτα για να, μπαίνω στο mood, ειδικά στα εδώ που είναι. Δεν το έχω δει. Τη μάσακα σήμερα την πετσέτα. Τη μάσακα. Καλά, εκεί μπορεί να χλέψει τι Ανάσα κάπου, αλλά ναι. Καλά... Όχι, 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 την παίρνει μέσα από την πετσέτα την Ανάσα. Αλλά ξέρει, είναι τώρα. <laughs> ναι, κατάλαβα. Ο Τζέι Κάτλ είχε σκισμένη μια πετσέτα και τη φόραγε στο κεφάλι του και την έσφυγε. <laughs> και εγώ, ξέρει, την μπαίνω. Μπαίνω σε μουτ και λέω πρέπει να δουλέψει αυτέ τι εβδομάδε. Δεν γίνεται. Ωραία, καπέλο όπω έχω πάρει εγώ. Βοηθάει φούλ, το κατεβάζει εδώ. Ωραία, φίλε καθόλου. μου, κλείνει πολύ το περιβάλλον το καπέλο. Α, το βγάζει εκτό σέντ, εγώ στα σέντα φοράω, στα το ψέτα. Α, okay, εντάξει. Αλλά το... ξέρει κάτι, τι μου είπε ο Πολύβεως μου, τη... μου λέει πριν μου δώσει το πλάνο για τις 1700 που έχω σήμερα και πέντε μέρες μου λέει Κώστα, μου λέει δεν με νοιάζει τόσο πολύ να πουσάρουμε για την Αγγλία και του λέω έχω βάλει προσωπικό στίχημα με τον εαυτό μου ότι στην Αγγλία θα είμαι έτσι όπως πρέπει για το open bodybuilding γιατί δεν παίζω junior και σε λέω πρέπει να αυτό το προσωπικό φταίει ο Άνταμ που οδηγήθηκε σε αυτό ναι, φταίει, Γιατί φταίει κατάλαβα. Ο ε, ο Πολύβιο. ο Με πρίζει ο Άνταμ Πολύβιος... και έχει δίκιο. Mm. μου στέλνει ο Άνταμ μήνυματα, ο Άνταμ πω. Και μου λέει πρέπει να κόψει κι άλλο, πρέπει να κόψει κι άλλο, πρέπει να κόψει κι άλλο. Ε, δεν υπάρχει. Έχω βάλει στοίχημα με τον εαυτό μου. Ότι θα κόψει και δεν πάει. Ο Πολύβιο το να μην το κάνει πολύ επιθετικό για να μην κρασάρει κτλ. τα λοιπά και είναι, και είναι μια λογική σκέψη που κι εγώ το σκέφτηκα η αλήθεια είναι κάποια στιγμή ενώ μιλάγαμε. <laughs> <laughs> Αλλά καταλαβαίνω το hype. Δηλαδή δεν υπάρχει, υπάρχει, δεν υπάρχει. Φίλε, έχω δύο εβδομάδε, mm. δεν έχω περιθώρια. Πρέπει να κόψω όσο πάει και δεν πάει. Δεν υπάρχει. Το πλάνο έχει τηρηθεί ω τώρα. Δεν έχουμε κάνει κανένα λάθο. Δεν έχουμε κάνει κανένα λάθο και το υπογράφω. Ναι. Ούτε στον αγώνα των ομοφωτέλων δεν κάναμε λάθο. Γιατί περίπτωση. κάποιοι θα βγούνε Αν και θα, θα, θα πούνε, πούνε για το... γιατί έφαγε ο μαυροπότη 700 γραμμάρια κάρψη. Γιατί τεστάραμε. Γι' αυτό κατεβήκαμε για να τεστάρουμε. Κάτω, και γέμισμα. Και... Το γέμισμα. Το, το γέμισμα, όποιο το σχολιάσει, είναι χαζός, τώρα, Εντάξει, μια μέρα. Είναι χαζός ρε φίλε. Σαν, ρε, σαν γιατί κάνεις να κάνει ένα refeed και να δει και πώ γεμίζει. Όταν δεν έχει αδειάσει τελείω, όταν δεν είσαι lean και κάνει γέμισμα, θα σου πετάξει νερά. Να τον κράξετε για το μετά που έφαγε τα δύο γεύματα Μπράβο, κράξτε <laughs> για αυτό όχι, που όχι δεν μπορούσα γέμι. να περιμένω. Αλλά και πάλι ένιωθα ότι το ζήτα για το σώμα μου και, και... το είπα του Νέστορα. Γιατί καθόταν μέσα και μου λέει μαλάκα. Μου λέει φάε, μου, μου το είπε φάε, γιατί ήξερε ότι δεν θα φάω πολύ. Απλά. δεν ναι, να μου είπε φάε, φάε στο τέλο. Μου λέει εντάξει, εντάξει. να πάρα πολύ ζωρισμένο, φίλε. Ήμουν πάρα πολύ ζορισμένος Με είδε. Δηλαδή είχα το άγχο που το άγχο ε, τα έχει γαμίσει όλα. Ε, και... Με αυτό που είπε, νιώθω ότι ναι. αντιλαμβάνομαι πλέον πότε αγχώνεσαι με το λίγο όταν ήμασταν μαζί. Δηλαδή καταλαβαίνω πότε αγχώνεσαι και στο γιατί το δείχνει λίγο διαφορετικά. Τους αγώνες. Ναι, και Ναι, πριν... μέσα σε κάποιε φάσει. Νομίζω ότι σε ένιωθα. Τουλάχιστον εγώ ένιωθα ότι είσαι αγχωθή Και πρέπει να μπούμε λίγο τώρα στο. Γενικώ είμαι σε αδερναλίνη full. Είχα κοιμηθεί 4 ώρε το προηγούμενο βράδυ. Mm. Τέσσερι ώρες, ώρε από τι 10:30 και μισή μέχρι τι 3. Αυτή... Αυτό ήταν ο ύπνο μου. Και ξυπνάω από τι και κοιτάζω πράγματα με τα πόδια πάνω και πραγματικά ε, η αδερναλίνη μου είναι στο ταβάνι. Νομίζουν ότι κατεβαίνω στη σκηνή και τι κάνω τι γκριμάτσε επειδή είμαι αγχωμένο ή επειδή δεν έχω αυτοπεποίθηση. Όχι, εκεί το ζούσε. Όχι, Όχι, ρε Μαλάκα. Τη είπε κανεί ότι φάνηκε ότι δεν έχει αυτοπεποίθηση. το είπε αυτό ναι, κάποιο. Μου το είπα, ναι. Αυτό δεν το πιστεύω. πώς... και. Αυτό δεν ισχύει. Να σου πει κάποια δεν άλλα τα ακούω. Άργη, ρε Μαλάκα. Αφού ήμουν έτοιμο ναι. να του γραμμίσω όλου. Ναι. Όταν ανέβηκα πάνω στη σκηνή, ήμουν σε φάση αγώνας τώρα, yeah. αγώνας, παροπίδες αγώνας, είμαι με σπαθιά τώρα, σπαθιά, δεν υπάρχει. Εγώ είμαι, μένα μου γυρνάει το μάτι όταν βλέπω τέτοια πράγματα, όταν είμαι ανταγωνιστικό σε κάτι, μου Θέλω γυρνάει... Θέλω να ακούσω τι άλλο feedback πήρες για τους αγώνες, γενικά, από το... Πήρα για μία πόζα από όλε. τη back double bicep ότι πρέπει να την ανοίγω λίγο πιο πολύ. Αλλά τεχνικά του αρέσαν όλε οι πόζε. Τη front latch πρέπει επειδή θα ρωτήσετε. Αυτό σημείο. το λέει ο Πολυβίο. Ποιο το λέει. Όχι, δεν μου το είπε ο Πολυβίο. Ποιο το είπε αυτό που. Το είπε ο okay, Σωτήρη ο Κάτση. Οκ. Είναι καλή ναι, ναι πηγή ναι. πληροφορία. Ναι, ναι, οκ. Okay, πήραμε ένα feedback. Ναι, ε, Γενικώ φίλοντα... πρέπει, πρέπει, να, κοιτάξω λίγο τι αναπνοέ μου και λίγο mm. το, το, την έκφραση στο πρόσωπό μου. Το πώ παίρνω από τι αναπνοέ από το διάφραγμα πρέπει να τι παίρνω. Ε, μπορεί. Ε, να είχαμε, είχαμε θέμα σίγουρα εκεί. Απλά είχαμε θέμα και από το γεγονό ότι εγώ είχα βάλει υπερβολικό λάδι πριν από την πρώτη κατηγορία. Μετά το γλιτώσαμε λίγο στη δεύτερη, αλλά στην πρώτη κατηγορία είχα βάλει δύο φορέ λάδι. Μου βάλανε λάδι βασικά δύο φορέ και εγώ δεν είπα τίποτα. Και Παίζει, ανέβασα να πάρα πολύ την δημοκρασία πάνω στο σκηνή. Παίζει στη να σχήνη. ζήτησες ξανά λάδι. Παίζει και να ζήτησα λάδι. Yeah. Αλλά είναι πολύ... Αλλά σε διέκοψα για, ρι... 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 για τη front relax. Και θε... Όχι front relax την. Ναι, ε, Front last, δεν μπορούσα Front να την τραβήξω καν επειδή mm. γλίστραγα. Γλίστραγε το χέρι μου πάνω Και, και εκτό από αυτό, μπορεί και να έχει λίγο. αναθεωρήσει λίγο το πώ τελευταία στιγμή και να σε μπέρδευσε λίγο αυτό. Κοίτα, να σου πω κάτι όταν ακού πράγματα τελευταία στιγμή για posing από ανθρώπου που δεν πρέπει να λένε την άποψή του εκείνη τη στιγμή. Γιατί αυτό είναι όταν δεν τον έχεις τον άλλον όλη την ώρα πάνω σου σε προετοιμασία και πετάγεται τελευταία στιγμή και σου λέει τη μαλακία του. Ε, εντάξει, οκ. Okay. Εκεί υπάρχει θέμα, φίλε. Εκεί υπάρχει θέμα και <σχεδόν> το ακούς από, <σχεδόν> από άνθρωπο ο οποίο εντάξει. Γίνονται <σχεδόν> <Κι> Και εγώ <σχεδόν> ένα, ένα άλλο, πράγμα το που σε ερώτησα, ένα άλλο πράγμα που σε ερώτησα είναι για τις αυτό που λες. Αν είναι κακό που φυσάς τόσο έντονα και που... Και φωνά... Ακούει ο Όσμουνα, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, το, το είδα ναι. ότι ήμουν, εγώ ήμουν. Και εγώ, μου είπε ότι, ήρθαν, είδες, ότι, ότι ναι, δεν υπάρχει ναι. θέμα γιατί ε, Το έκανε και ο Σταύρο στου αγώνε. Το έκανε και ο Σταύρο μέσα. Βέβαια, δηλαδή, ο Σταύρο. Ποζάρι... Απίστευτα. Ο Σταύρο Φουλ τέλεια. Έκανε κάτι. <σ customizable> ναι, ναι, ναι. Ο Σταύρο <σ σ> έχει τρελό. Τρελό ποζάρισμα. Ναι. Τρελό. Ναι, μου άρεσε. Βασικά, είδα πρόσφατα ξανά το βιντεάκι με τον Σταύρο στο Ινπα στη Ρουμανία. Γιατί μιλάμε τώρα γι' αυτό και το είδα. Και μου χτύπησε πολύ το μάτι το ποζάρισμα του. Ναι, τα βίντεο τα έχω εγώ στο κανάλι, στο YouTube, ε, το δικό μου. Mm. Μπείτε να τις τσεκάρετε όποιοι θέλετε. Γενικώ είναι τα βίντεο των αγώνων μας Είναι ωραία βιντεάκια και από την GNBF και από την Ινπαρομάνια που κατεβήκαμε το 21 mm. με το Bolivio. Πραγματικά είναι τρομερέ τρομερές Τρομερέ Ε... Να πω κι εγώ τι feedback πήρα για σένα. Λοιπόν, έχουμε... ε, λε, τρώω right. εγώ ενώ λε. Ωραία. Yeah. Εγώ άκουσα. Ένα μου είπε ότι δεν ξέρει να είναι ποζάριση, που δεν ισχύει προφανώ. Και επίση, αντιλαμβάνομαι, δεν είναι αγωνιστικό που το είπε. Μου Μου άρεσαν, άρεσαν πολλέ πόζε σου. Ε, δεν μου άρεσε. Η, η, αν και την έβγα, το side που βγάζει το πόδι μπροστά, ενώ φαίνονται mm. όλα γαμάτα, κάπω σου φύγει το στομάχι. Mm. Αλλά ήταν, ενώ βγαίνει, είναι σου πάει αυτή η πόζα, σου, σου φύγει το στομάχι. Γιατί βγαίνει το πόδι, ωραία. Ε, ναι. ε, δεν θυμάμαι κάτι άλλο που είδα Θαλάτσις το είχαμε συζητήσει εκεί πέρα Ακούσα μα, ναι. επίσης Από αγωνιστικό συσταγωγικά Ότι είσαι πολύ νέος Και δεν έχει Το δέρμα σου δεν είναι, κατα, δεν είναι έτοιμο να βαφτεί Δεν ξέρω τι εννοούσε ακριβώς Παιδιά έχει... ισχύει αυτό το πράγμα Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση Αλλά ισχύει αυτό το πράγμα Γι' αυτό δεν είχα βαφτεί σωστά επειδή είσαι νέο και δεν έχει, πώς το έχει πει, δεν έχει ψηθεί το δέρμα του ακόμα, και να μην κατεβαίνουν οι νέοι. Και αυτό το άκουσα. Δεν ξέρω γιατί. Ποια <laughs> <laughs> ε, ατάκα. μία Από... φορά σου λένε να κατεβαίνει. Άλλε μέρε σου λένε κατέβα στους αγώνε γιατί δεν κατεβαίνει εδώ στην Ελλάδα. Όταν κατεβαίνει εδώ στην Ελλάδα, σου λένε γιατί κατέβηκε εδώ στην Ελλάδα. Ναι, δεν ήσουν καλό. Αποφασίστε γάμο του δανειό σα, τι θέλετε να κάνουμε. Όταν κατεβαίνει κάποιο και βγαίνει δεύτερη θέση σε Enhance, 23 χρονών, ναι. και όλοι οι άλλοι είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία από αυτόν, σημαίνει ότι κάτι κάνει σωστά. Ακριβώ. Αλλά αποφασίστε τι θέλετε να κάνουμε. Ναι, θέλετε γίνεται, δεν γίνεται, κάποιο λογικό άνθρωπο να βάλει κάτω όλα τα δεδομένα και να πει ότι δεν πήγε καλά. Δηλαδή, όποιο το πει αυτό. Θα είναι... Άρα καμένα μου αρέσει και θα βγει το βιντεάκι αύριο, mm. Κυριακή. Εσεί θα το έχετε δει. Λέει την προσωπική του άποψη ο Νέστορος για του αγώνε, την οποία δεν την είχα ακούσει. Ναι, ε, δεν είπα μια τάγκα είπα στο τέλο. <laughs> ναι, 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 αλλά μ' άρεσε, ρε, φίλε. Μ' άρεσε <laughs> <τίποτε>. <laughs> Και γενικά λέμε τι προσωπικέ μα απόψει. Αυτό είχα πει και, και το έγραψα σαν disclaimer, γιατί περίμενα ότι κάποιο μπορεί να διαφωνήσει. Που είπε σίγουρο. Αλλά ναι. Εγώ από κοντινού μου, ανθρώπου ανθρώπους και από το Πολύβιο άκουσα πολύ θετικά σχόλια. Εγώ, σαν, σαν θεατής, εντάξει, στην πρώτη, στον πρώτο αγώνα. Πλην, τι ήταν ο πρώτο αγώνα, πλην 1,75. Ναι, 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 ναι. Classic bodybuilding μείον 1,75. Classic bodybuilding, ναι, είναι και αυτό. <laughs> ε, προσωπικά, θεωρούσα, δεν ξέρω ποιο ήταν ο πρώτο ή τέλο πάντων. Είχε λίγο καλύτερο condition ο άλλο, αλλά είσαι λίγο πιο ολοκληρωμένο. Είχε πιο ωραία στήματα, πιο μεγάλα πόδια, ο Εγώ ήξερα από πριν κατέβω σε αυτόν τον αγώνα. Mm. ότι δεν έχουν ίδια κριτήρια με το natural bodybuilding. Το natural bodybuilding όταν δει ο άλλος υπερβολική σκληράδα και αφυδάτωση στο δέρμα, η οποία δεν προκύπτει όμως από χαμηλά ποσοστά λίπους, προκύπτει από χρήση ουσιών και πιο πολύ διουρητικών ήταν... και κόψιμο του νερού και του αρατιού Εγώ νιώθω ότι ήταν και χαμηλά, εντάξει. Δεν μπορεί να πει. Ναι, ότι... αλλά δεν ήταν full χαμηλά. Δηλαδή ναι. δεν νοείται να έχει τέτοια σκληράδα όταν δεν είσαι 4% λίπος. Εκεί κρατάς λίγο. κρατάς λίγο. Σε κάποια σημεία μπορεί να έχει τόσο χαμηλά. Αλλά γενικά. Κρατά λίγο. Γιατί, γιατί σαν θεατή πάλι, με την Κρίτη, ναι. με, γιατί είχαμε σχολιάσει ότι δεν ξέρουμε πώ είναι τα αποτελέσματα κτλ. Εγώ σε όλε τι κατηγορίε για την πρώτη θέση. Ε, πέρα από τη δικιά σου, μπορώ να πω ότι συμφωνώ. Μπορεί κάποια έτσι μικρά. Ναι, όσοι. είσαι λίγο bias, αλλά οκ, okay, το κρατάω. Ναι, το λέω και δεν είπα ότι είσαι δικιά σου με bias. Και ότι έχω αφιβολίε και ότι το πίστευα. Αλλά είμαι μπάιια, γιατί ήθελα να κερδίσει. Εγώ δεν Αλλά εγώ... Και αυτό... ναι, εγώ, όταν κατέβηκε στη σκηνή, ήμουν σίγουρο ότι πήραμε καλή θέση. Και σε κάποια στιγμή στο βίντεο, εγώ νομίζω ότι θα το πάρουμε κιόλα. Γιατί <laughs> όταν σε κάνει σύγκριση με τον με... πρα... Δημήτρη. σω νομίζω... πολύ μπορωμένο. Δεν ήμουν τόσο πορωμένο. Δεν είμαι πολύ κλαστικό. Ήμουν πολύ από μέσα μου. Και σε κάποια φάση ε, δεν δε... τράβα καθόλου και κοίταγα τον αγώνα. Αλλά πίστευα, όντω ότι το πάρουμε. Όταν σε έκανε κομπάρια με τον Δημήτρη, γιατί σε έκανε. Το πίστευα. Δεν ξέρω. Και μετά κατεβήκαμε και Ναι, ωραίο. Εντάξει, δεν λέω. Οι natural, σου λέω, αγώνες έχουν διαφορετικά κριτήρια από τους hands. Ναι. Σε αυτόν τον αγώνα ειδικά δίνουν υπερβολική βαρύτητα στη σκληράδα. Ε, φίλε, νομίζω ότι δεν έχουν είναι... κριτήρια. Νομίζω ότι απλά κοιτάνε τι του αρέσει το μάτι εκείνη την ώρα. Ναι, ναι, ναι. Βασικά κοιτάνε ποιο είναι πιο αφιδατωμένο και πιο σκληρό. Δεν πιστεύω ότι έχουν αποφασίσει από πριν ότι θα έχουμε κριτήρια τη κληράδα ή το μέγεθο. Όχι, όχι, όχι. όχι. Yeah. Γενικώ το πάντα αυτό κάνουν. Mm. Ε, κοιτάνε yeah, από το Με πράγμα. αυτό που είπε έχει... τώρα, άκουσα τον έμπειρο, αφού μιλάμε για τα πάντα, να έχει παράπονο για την αθλήτριά του και... και κοπέλα. Εγώ το είναι νεκατού, είδα αυτό. Γυναίκα του, γιατί είναι ε, γιατί είχαν διαφορετικά κριτήρια φέτο σε σχέση με άλλε χρονιέ. Αυτό είπε. Εγώ δεν έχω παρακολουθήσει προφανώ όλε τι. Εμένα ξέρει δεν μ' κατηγορία τη κοπέλα του ναι. έμπειρου τη Τι δεν σου στην κατηγορία ή σε αυτή. Όχι, στην κατηγορία, στην κατηγορία. Που την πρώτη τη συγκρίνανε μόνο μία φορά και μετά τη βάλανε πίσω και δεν ήξερε πώ να χτυπήσει relax. Μισή ώρα τη εξηγούσαν πώ θα χτυπήσει relax και στο τέλο τη ζούσαν την κατηγορία, ρε ναι, Μαλακά. Αν είναι δυνατόν. το κάνεις. είδες είδε στο βίντεο του έμπειρου. Το Έχει είδα... όλα τα κομπάριζον μέσα. Δεν την κάνανε αρκετά κομπάριζον, είπε τώρα, θα σε mm. αυτό ναι, και και yeah. σε πείραξε. Αυτό γίνεται, σε... γίνεται και σε προαγώνε μερικέ φορέ, όχι. Σε... Ναι, αλλά δεν ήταν είναι θυμάμαι... διαφορά από τι άλλε. Στον αγώνα του Χρήστου με τον Diamond Cup. Ναι. Πάλι, νομίζω δεν έκανα καθόλου κομπάριζον. Υπήρχε αυτό το Think τέτοιο. Κάτι νομίζω ότι είχε γίνει. Μηδέν κομπάριζον. Κανένα. Ναι, εσύ. Ναι. Άρα Αλλά είναι, αυτό που δεν είναι κάτι... κατάλαβα mm. είναι ότι άλλοι Τη λέγανε στο πίσω μέρο τη κοινή Μην μείνε σε relax πόζα. Και αυτή καθόταν να λύσει στην εκκλησία. <laughs> και προσπαθούσαν να τη το εξηγήσουν. Μισή ώρα τη το εξηγούσαν τη συνήγησε να κάθεται έτσι. Ναι, Μα Και πήγανε πάνω να τη εξηγήσουν πώ θα χτυπάει ριλάξ πόζα. Αν είναι δυνατόν. Και μετά τη δώσανε την κατηγορία. Αν έβγαινε κάποιο κριτή και τη εξήγησε. Ναι, 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 όχι κριτή. Αυτοί οι διοργανωτέ, μαλακά. Ακριβώ. Δεν το είδε στο βίντεο του έμπειρου. Δεν είμαστε. θυμάμαι αυτή τη σκηνή. Το είδα. Είναι το. Είδα και τον ε, τον που είχε. Εντάξει, ωραίο αυτό. Ναι, εντάξει. Δεν ήταν πολύ ανταγωνιστική κατηγορία, δεν πήραμε πολλά παιδιά. Εσύ! Με τώρα... Πάμε λίγο να το πάρουμε λίγο από την αρχή, έτσι, σαν ναι. χρονοδιάγραμμα. Για το Οδύσσια, πώ το ζήσαμε, εντάξει. Ήρθε ο Κώστα σπίτι μου το Σάββατο. Ωραία, ε, πέστε εσύ. Είχαμε κάποια περιπέτεια εδώ πέρα μικρή. Θα κάνω κι εγώ ένα βλογκάκι με την προηγούμενη ημέρα. Τον αγώνα τον, τον έχετε δει ή θα τον δείτε στο κανάλι το προηγούμενο βίντεο από αυτό. Ε, και πηγαίνουμε εκεί με το σκεπτικό να παλέψουμε να, να παίξει και στην junior. Γιατί ήταν λίγο demi αν θα το πια. Γιατί ο κόσμο θα είναι 23 συν. Ναι, μπράβο. Θα έχει κλείσει. Εκεί λέει μέχρι 23. Είχαμε την ελπίδα ότι κάπως θα γίνει να παίξει. Γιατί και πολλές... Κανονικά είναι 24 plus οι juniors όμως ομοσπονδίες συνήθως. Απλά ήταν 23. Ήταν και 23. Εδώ θα κάνω expose στον Κώστα ότι πήρα να χρησιμοποιήσει αθέμητα μέσα για να παίξει τη junior. Πράγμα. Παρακαλούσε τους ε, εκεί Ρωτήσαμε, ρωτήσαμε. Ρωτήσαμε αν να κατέβουμε στο junior και μας είπαν όχι. Ρωτήσαμε ενώ κρατάγαμε ένα πεντάρικο και ένα τρέν. Θέλετε, να παίξουμε. Και μετά ξεκινήσαμε, αφού πιάσαμε τις κατηγορίες που θέλαμε, πέρα από την junior που δεν την πιάσαμε, ξεκινήσαμε το γέμισμα. Εκεί ο κότς ήταν χαλαρός, μέχρι που έσκασε ο κύριος κριτής Γιάννης Μάγκος. Και αγχώθηκε, λίγο, να δούμε πώς θα αντιδράσει με το προηγούμενο Όχι, όχι, δεν αγχώθηκα. Όχι, δεν πλάκα, και μετά συνεχίσαμε το γεμίσμα και μιλήσαμε με άλλου κομπέτεινε. Έγινε δωροδοκία εκεί. Έγινε, Έγινε δωροδοκία. Μιλήσαμε με άλλου κομπέτεινε. Την οπό... είχα πάρει εγώ έναν διάρκεια, του έκανα δώρο. <laughs> Φαντάζεσαι. Μέχρι τώρα δεν ήταν ωραίο αυτό. Δεν <laughs> Θα <φύλω> τα <laughs> <laughs> κάνει. Θα τα κάνει. Θα τα τελευταίο. Μετά θα είσαι λίγο ειρωνικό, θα σου άξιζε. Ναι, <laughs> μαλάκανε. <Εκεί, laughs> και εγώ αυτό πιστεύω. Ο Κώστα σχολίαζε εκεί τι τεχνικέ γεμίσματο και αφιδάτωση των υπόλοιπων κομπέτειτειτειors έδινε κάποιε πολύτιμε συμβουλέ. Είχαμε κάποια άτομα και είχαν να πιούν νερό πέντε μέρε, έξι. Ναι, <laughs> ναι, <laughs> Είχαμε άλλου που γεμίζανε με όσπρια. <laughs> <laughs> δεν έγινε αυτό νομίζω. Ήταν πόστε Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί να το κάνει όλο το χρόνο. <laughs> <laughs> Είναι ελώθιο. Γνώμη για οσπιά για <laughs> 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 Γνώμη για όσπρια γενικά βασικά, όχι για γεύισμα. Εννοείται. Μπορεί να χρησιμοποιήσει και για γέμισμα. Για γέμισμα. Αν αντίγει το στομάχι σου να φάσει 700 γραμμάρια τα από όσπρια. Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό. Πώς εντάξει, πώς με έκανε πώς... να φάω πατάτε σήμερα πρώτη φορά μετά από τρει-τέσσερι μήνε. Αλήθεια δωρά. <laughs> και τι έκανα στο χρόνο δε και δεν έχει πατάτε. Είναι απλά εντάξει, είναι και πολλέ θερμίδε. Έβαλα 400 γραμμάρια και ήταν πόσα κάρψ, πολύ λίγα. Ε, δεν μαζεύονται τα κάρψ με πατάτε. Πού να που 500, πόσα τρώω, 530, που θα γίνει και αύξηση, γιατί αυτή τη βδομάδα το βάρο μου έπεσε. Μαζεύονται, μαζεύονται, ρε. Απλά θα τι φτιάξει το φούρνο μου Αυτό. Θα τι φτιάξω στο, Αυτ... στο air fryer. Για να, για να στο air fryer, αφού έχει. Το μικροκυμάτων την έφτιαξα και δεν ήταν τόσο πρακτικό, πιστεύω. Ε, σαν όγκο. Τρώω 530, δεν είναι τόσο. Εντάξει. Το διαχειρίζομαι, αλλά λέω. Ναι, εμεί να πούμε 75. Καλά, ισχύει. Ε, φίλε, πώ σου φάνηκε σαν αγώνα, Για πε τη... τη, γνώμη. σου. μου άρεσε γιατί είχε κόσμο. Ε, είχε, 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 αρκετό κόσμο. Και βλέπανε και όλα, υπήρχε λίγο πόρωση. Ήταν ζωντανό αγώνα. Δεν ήταν έτσι ξένα τα πράγματα από κάτω. Ε, μου άρεσαν και οι κατηγορίε. Εντάξει, είχε και κατηγορίε. Η δικιά σου ήταν η πιο ωραία κατηγορία, όχι επειδή πήρε εσύ. Αυτό το λέω χωρί να μην πάει. αρκετά άτομα, Βασικά και η κλάσικη ήταν ωραία. Mm. Mm. Και ο... αλλά ήταν πολύ μονοπλευρό στην κλάσικη. Δηλαδή ο Ήκαρους Ο... Ρε φίλε ήταν πολύ στη δικιά μου την κατηγορία. Όταν έπαιξε εσύ, πάρα πολλά άτομα, η Είχανε... και φωνάζαν για σένα. Άκουσα εγώ εκεί να διαφορούν αν είσαι νάτι ή όχι κάτι παιδιά πίσω μου. Αιδιά. <laughs> ναι. <laughs> Τι λέγανε. Κάποιο είδε σε υποστήριξη, είπε ότι αν θε το πιστεύει ή όχι, αυτό είναι natural. Κάτι έτσι. Εντάξει. Ε, λογική σκέψη να κάνει κάποιο. Δεν μ' αρέσει. Αν, αν δεν <σχερδεύτερο> σε ήξερα, αν δεν σε ήξερα, εντάξει, δεν έχω μιλήσει, δεν ξέρω τι παίρνει σύμπα, δεν ξέρω τον Πολύβιο. Και βλέπω ένα τυπά να κάνει προπόνηση όπω κάνει. Γιατί και το στυλ σου μπαίνω μέσα, φορτώνω κιλά, κάνω ό,τι νιώθω, είναι τύπου Enhance. Που που είναι Ναι, ναι, ισχύει. Α, ναι, ισχύει. Natural. Ισχύει. Βγάζεις έτσι vibes old school όμως, bodybuilder ρίζει κότα. Τι? Βγάζεις έτσι old school vibes. Μα είμαι <laughs> old school, παιδιά. Είναι αυτό το πράγμα που ξέρω ότι λειτουργεί. Δεν τι να πας σε κάτι άλλο το οποίο είναι περίεργο. Ναι, τι να κάνει περίεργο. Ήδη κάνει και το C, και λέω. 75 δεν ε, ε, 75 δεν τα θέκε. Μαλακά. Μαλακά. Η δράμα θα είναι αυτή η εβδομάδα. Πάω λίγο τουαλέτα και ξαναρχούμε. Ωραία. Επειδή έχω αποφασίσει ότι δεν θα κόψουμε τίποτα, θα συνεχίσω να μιλάω. Επίση, ο Κώστα νιώθω ότι σήμερα. Για κάποιο λόγο είναι πολύ ήσυχο. Έχει πέσει η ενεργειά του. Έκανε το ξέσπασμα στην αρχή για να θυμηθεί όλα τα νούμερα, πόσο κατάθρακα και πόσα τέτοια έφαγε. Οπότε έχει κρατάρει. Επίση, όσο λείπει, θέλω να σα πω ότι ο Κώστα στου αγώνε ήταν τόσο. Δεν μου έρχεται η λέξη. Ε... Α πούμε, εγωιστή. Θεωρούσε μέσα ότι ήταν ο καλύτερο στον κόσμο εκείνη τη στιγμή. Πριν ανέβει. Έχει να πει κάτι για οποιοδήποτε άλλο σώμα έβλεπε με τα μάτια του. Και δεν ξέρω αν φταίει το prep. Αλλά εδώ φαίνεται full φιλικό στο Instagram. Από κοντά είναι ένα μικρό Μαγκρέγκορ. Να ξέρετε. Αυτό ισχύει και λέει. Ακούστηκε, ακούστηκε όλη που είπα. Ναι, 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 ακούστηκε. Αυτό ισχύει αυτό που λε. Ναι, από κοντά είσαι ένα μικρό μακρυγκόρ. Κοίτα, να σου πω κάτι. Γενικώ. Ενώ πει, στα social είσαι full. Αγάπη. Ε, αγάπη σε όλους. Μπράβο, Νίκο. Μπράβο, Κώστα. <laughs> ε, από... Όχι, τόσο... ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εμένα ναι. μάρεσε μ' άρεσε και ο Κώστα. Μ' πολύ, πολύ στον αγώνα, δηλαδή. Όχι, okay, εμένα είπε... μ' άρεσε, το είπα. Μ' άρεσε. Έβλεπα τα δυνατά και τα δύναμα σημεία όσο μπορώ να κρίνω μετά από Αλλά ξέρει κάτι. Από κοντά. Τι. Όταν συγκρίνει φυσικό αθλητή με enhanced, ο enhanced πρέπει να υπερτερεί. Άμα δεν υπερτερεί στο μάτι του φυσικού αθλητή και δεν εντυπωσιάζεται ο φυσικό αθλητή, υπάρχει θέμα. Έχει δει ποτέ κάτι. το στο μυαλό σα εδώ στην Ελλάδα, γιατί κατεβαίνω σε κατηγορία και συγκρίνομαι σε size με όλου σα. Ναι, σε size περνά. Δεν είναι γεμίσματα σε σημεία. Μα, δηλαδή... Σε... Μα... τώρα θα κάποιο θα μπορεί να πει ότι δεν είσαι αρκετά κομμένο σε σχέση με άλλου. Μπορούμε να το πούμε, ναι, γιατί δεν είναι τρει αλλά... εβδομάδε πριν από τον κανονικό μου αγώνα. Ωραία, μικρότερη. αλλά φαίνεται ότι... Δεν... Υπάρχει περίπτωση τώρα η γλουτή του, ας πούμε, τα πόδια του πίσω, όσο και να χάσει, να, είναι, να γίνουν πιο ε, μικρά. μπράβο ρε μαλάκα, να πες ότι η κάτω και ναι. να είναι τόσο μικρότερη. Δεν, τόσο γίνεται, μικρότερη. δεν φαίνεται που, που είναι ίδιο και που όχι. Περίπου, όσο μπορεί να κρίνει. Ε, ρε φίλε, δεν γίνονται να είσαι τόσο μικρότερο σε σχέση με αυτό που παρουσίασε. Έχει δει ποτέ κάποιον... Ε, που ήξερε από τα social και να πει: Ωραία, με κάπω είναι έτσι αυτό. Ξέρω όταν είστε στο Λάνι πρώτη φορά. Όχι. Ο Λάνι είναι εντυπωσιακό αθλητή. Την πρώτη φορά που τον είδα, τον εντυπωσιάστηκα γιατί φαινόταν μικρότερο στι φωτογραφίε. Ναι, ισχύει. Δεν, δεν στάρει και πολλά και δεν πω και με φωτισμό και με το οτιδήποτε. Εγώ θεωρω ότι είμαι το ίδιο που Fun fact. Τώρα το, το μυθικά, Όταν μη δω κόρτας είπε ότι είμαι πιο μεγάλος από κοντά. Ναι, ε, είναι πιο <laughs> μεγάλος από κοντά, παιδιά. Έχει κάνει που φοβερό off-season. Φοβερό off-season. Ακόμα off-season είμαι. Και έχω είναι μαράκα. Έβαση. Ναι, έω τώρα. Είμαι δηλαδή. αρκετά λύνη. Έχω πολύ περισσότερο. Είναι, είναι αρκετά λύνη. Έχουμε τραβήξει μια φωτογραφία μαζί. Ναι, αλλά είναι. ήταν μπλό την εκείνη την ώρα γιατί είχε φάει πάρα πολύ τα δαντάνθρακα. Γιατί τον είχε φάει μαζί και είχε και το άγχο να έρθω εγώ σπίτι. Και γενικώ είχε πολύ άγχο. Αλλά ξέρετε κάτι. Δεν, δεν θέλω ότι είχα πολύ άγχο. Αλλά καλά λόγω... είναι. Είναι τεράστιο ο Έστωρα. Το έχει πάει πολύ ωραίο το off season. Είναι τεράστιο. Δηλαδή είναι αυτό και... το off season το μπαφ, το οποίο μου αρέσει όμω είναι το φυσικό το μπαφ που, που βλέπει ότι ο άλλο κάνει δουλειά. Έφυγε Το γυμναστήριο δεν φαίνεται τόσο μεγάλο π.χ. Όταν, όταν κάνει προπόνηση. Στραβιντάκια. Που τραβά μπλο. Ναι, ε, ναι φαίνεται... ρε, ναι. Φιλας... είναι μερικέ ασκήσει που έχω και να Δεν γίνεται να ωραίο. Α πούμε στο μηχάνημα το chest press, πώ θα φανεί μεγάλο. Ναι, αλλά εγώ φαίνομαι μεγάλο και φαίνομαι μεγάλο από κάτω. Αφού κάνει χωρί μπλούζα. Το ίδιο. Κάνει χωρί μπλούζα. Ναι, αλλά είναι το ίδιο σε μένα γενικώ, επειδή είναι το καλούπι να μου πει. Και σε ένα διαφορετικό. Εγώ, α πω την αλήθεια, Περίμενα να είσαι. Δεν θέλω ότι είσαι μικρό, είσαι φουλ εντυπωσιακό και φουλ καλό. Α, στο είσαι ακόμα πιο μεγάλο. Ναι, 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 ε... μα αυτό είναι γενικώ. Απλά νομίζω ότι είμαι ίδιο με τι φωτογραφίε, δεν είμαι ναι, μεγάλο. Ναι, το πιστεύω. Εγώ εγώ θα περίμενα. και η πλάτη είναι φουλ γεμάτη. Θε και να αγοράσουμε ένα iPhone. Ε, ναι, νομίζει. 14 να μα βγάζει. 5 Μπορεί πέραστα. να είναι χειρότερα, φίλε, γιατί κάνει κάτι. Θα... Κάπω. Ε, κάνει πιο λίγο. Ναι, ε, νομίζω λίγο μικρότερο το iPhone. Είδε. Λίγο στενότερο. Δεν αυτό. Αυτό που λες το λες Όχι, δεν το λέω εσύ φου, Ισχύει φουλ. Εγώ γράφω με iPhone. Αξέ... και σε κάπως σε κάνει πιο απαλό το iPhone. Αφού κατσινάρις με έβγαλε με το iPhone μία φορά και ήμουν φουλ φεδατωμένο φαινόμουνα. Στα βίδα φαινόμουνα. <laughs> Μα σε κάνει, σε blur, σε κάνει θολό. Απλά φαινόμουνα πιο lean με το iPhone. Με το κινητό του Μανιάτη έβγαλες καλή. Δεν ξέρω τι κινητό έχει. Ναι, ρε, φίλε, καλά τη είχε πειράξει νομίζω με τη. Ο... Του κάνει φώτο σου που ανέβασε εκεί. Γυρίς. Ρε, φίλε, εγώ ξέρει τι δεν δέχομαι. Είχαμε στον αγώνα, π.χ. κατεβαίνει από τη σκηνή. Τελειώνει ο αγώνα, βγάζουν φωτογραφίε τα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ τα παιδιά που ήρθανε για να στηρίξουν και πραγματικά γνώρισα πολλού από εσά. Και μα στηρίζετε και στο κανάλι, σα άρεσε. Και λέω, Μα είμαι στο τέλο τη ημέρα. Ένα άνθρωπο σήμερα τέχνη που κατεβαίνει σε αγώνε και γουστάρει αυτό που κάνει. Και ε, μ' άρεσε πολύ που, που ήρθαν τα παιδιά και στηρίξανε και φωνάζανε και κάνανε, κάνανε ωραία, δηλαδή κάνανε ωραία κατάσταση. Επιπλέον, δεν μ' άρεσε. Ε, έχει τελειώσει ο αγώνας. Πηγαίνει και σου λέει ο άλλο, μόλι έχει τελειώσει την κατηγορία σου, βασικά σου λέει ο άλλο, ε, άμα θε. Μου. ξέρει αυτός που είναι ξέρει αυτός που, που μου το είπε αυτό το πράγμα άμα θέλεις στείλε μου ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram να σου πω σχετικά με το νερό με το αλάτι και με τους υδατάνθρακες πόσο θα φας και πόσο θα βάλεις και μου το λέει και, μου το φίλο ένας φίλος φίλος πίσω από τη σκηνή έχουμε τελειώσει αυτός περιμένει γιατί ξανακατεύει μου λέει. Όπω θα μου λέει, σπίλαρε, μου λέει να σου πω τι θα κάνει με το νερό. Και μου λέει, πήγε πολύ νερό και, και έφαγε πολύ και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, θα πω κάτι και να το βάλετε καλά στο μυαλό σα. Γιατί μην άρετε εδώ στην Ελλάδα. Και έτσι θα μιλάω. Ο πατρινό. Γιατί όταν μας. μου λέτε μαλακίε, θα περιμένετε και μαλακίε. Και θα περιμένετε να σα πω και εγώ την άποψή μου επί του θέματο. Εντάξει. Όταν χρησιμοποιείτε φαρμακολογία, μη μου μιλάτε για νερά, αλάτια και κάρψ. Γιατί όταν πειράζετε τον παράγοντα του φαρμάκου πάνω κάτω, πάνω κάτω, κάθε μέρα, τις τελευταίες εβδομάδες, σας πειράξανε το νερό και το αλάτι. Σας πειράξε το γεγονός ότι είσαστε αφεδατωμένοι. Σας πειράξε πρέπει να σας σεβαστούμε επειδή είσαστε αφεδατωμένοι. Τι πρέπει να κάνουμε ακριβώς. Τι πρέπει να κάνουμε τι πρέπει να κάνουμε και να σας ακούσουμε περί διατροφής και περί προπόνησης όταν χρησιμοποιείτε τόσο φάρμακο και σκατά είσαστε πάνω στη σκηνή και σας κερδίζει ένας 23 χρονών που κατεβαίνει δεύτερη φορά σε αγώνες δεύτερη προ... αγωνιστική προετοιμασία είναι και σας γαμάει και έχει βάλει τόσο κιλά στο off season και σας γαμάει και πραγματικά εγώ δεν πίστευα στον εαυτό μου ότι θα κάτσω έτσι πάνω στη σκηνή εγώ δεν το πίστευα. Είμαι ό,τι μεγαλύτερο υπάρχει πάνω στη σκηνή, ό,τι μεγαλύτερο, το βλέμμα πέφτει καθενό πάνω σε μένα, γιατί είμαι ο μεγαλύτερο αθλητή εκεί πάνω και τα περισσότερα κιλά από όλου του άλλου. Και θα έρθει ο κάθε μαλάκα που χρησιμοποιεί φαρμακολογία, που χρησιμοποιεί το οτιδήποτε, ενώ έχω προπονητή, ενώ έχω προπονητή και τον διαφημίζω τον προπονητή μου, γιατί είναι ο καλύτερο προπονητή που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα στο Natural, ο Πολύβο Εστοδελιγιάννη. Μπορούμε να κράξουμε κάτι. Και αυτό. πραγματικά, τελειώνω, Ωραία. πραγματικά δεν ξέρω τι σκατά έχετε μέσα στον εγκεφαλό σα. Ποιο μπορεί να σα λέει ότι γνωρίζετε από όλα και ότι ξέρετε από όλα. Ποιο μπορεί να σα το λέει αυτό το πράγμα. Ποιο μπορεί. Και φουτίξτε λίγο τη γλώσσα σα στον εγκεφαλό σα πριν μιλήσετε γάμο το σπίτι σα. Μη μου μιλάτε έτσι. Μη μου μιλάτε λε και δεν ξέρω τίποτα. Γιατί έχουμε διαβάσει 5-6 βιβλία για αγωνιστική προετοιμασία περί natural ελαφριτών και περί πρωτοκόλων πικαρίσματο και με το οτιδήποτε. Και εσεί δεν έχετε διαβάσει ποτέ τίποτα στη ζωή σα. Και κόβετε το νερό και το αλάτι. Μάθετε λίγο τι κάνουμε και μετά ελάτε να μου πείτε οτιδήποτε θέλετε. Αλλά ελάτε να μου πείτε πόσο κλεν χρησιμοποιείτε, πόσο τρέν χρησιμοποιείτε, πόσο άναβαρ χρησιμοποιείτε, πώ μπαίνετε στην προπόνηση και πώ μπορείτε να κάνετε προπόνηση και πώ δεν μπορείτε να κάνετε προπόνηση. Γιατί ξέρετε κάτι, ούτε προπόνηση δεν μπορείτε να κάνετε. Γιατί δεν σα αφήνει το μυαλό σα να κάνετε. Γιατί δεν μπορείτε να λειτουργήσετε χωρί αυτά που παίρνετε. Ούτε off season δεν μπορείτε να κάνετε. Γιατί μου έλεγε ο άλλο, όταν του είπα 27 εβδομάδε ότι κάνω αγωνιστική προετοιμασία, μου λέει, έχει βάλει, βάλει και το off season μέσα, ε! ε όχι, ναι. του λέω. Είμαι σε θερμιδικό έλλειμμα για 27 εβδομάδε. Και, και μόλι το άκουσε μου λέει πάνω από 15 εβδομάδε δεν θα με έβαζε ποτέ κανένα ούτε κα, κανένα προπονητή. Δεν αυτό ξέρει γιατί το είπε. Θα κάνω ποτέ αγωνιστική προετοιμασία. Το είπε επειδή αυτή όταν κάνω αγωνιστική προετοιμασία Ανεβάζω τι δόσει. Πώ να ανεβάσει τι δόσει ένα, χρόνο, ξέρω εγώ. Γι' αυτό το είπε. Μπράβο, μπράβο. Εκτό από αυτό. Εκτό από αυτό. Δεν μπορεί να κάνει δίαιτα ο άλλο 27 εβδομάδε. Δεν μπορεί να κάνει δίαιτα. Ποιον θα βάλει δίαιτα και θα κάνει 27 εβδομάδε. Μόνο οι φυσικέ αθλητέ το κάνουν αυτό. Τι, μόνο οι 20. Τα ακραία πράγματα. Γιατί και παραπάνω κάνουν. Και, και, και οι top το κάνουν αυτό. Yeah. Και οι top κάνουν 20 εβδομάδε προετοιμασία. Οι επαγγελματίε τη IFBB τόσε εβδομάδε προετοιμασία κάνουν. Αλλά και πάλι θα σα πω, πω κάτι. Μην πετάτε το κοντό σα και το μακρύ σα όταν βάζετε τόσο φάρμακο. Πείτε μα και τον κύκλο σα και μετά ελάτε να μου εξηγήσετε τα λάτια και τα κάλια και τα νάτρια και τα κάρμψη. Δεν ξέρω αν συμφωνεί αυτό το πράγμα, αν τώρα. Συμφωνώ σε αυτό που λε. Σίγουρα και αυτοί ακολουθούν πρωτόκολλα ε, αφιντάτωση και τέτοια. Αλλά άμα πα ένα τηρητικό τώρα δεν έχει σημασία τι νερό θα πιει. Και, και εσύ έκανε κάποια, κάποια, χρήση φυτικών τηρητικών που δεν ξέρω ακριβώ τι είναι, αλλά είναι τα ψαγμένα του φαρμακείου που παίρνει εσύ. Δεν έχω κάνει χρήση. Ε, τι, είσαι πάει και διατηρητικό, δεν είχε πάρει. Μετά του αγώνε. Οκ. Okay. Για, για να λειτουργούν καλά τα νεφρά. Οκ. Okay. Ε, αλλά συμφωνώ σε όλα τα υπόλοιπα που είπε. Αλλά μπορεί να είχα κάποια καλή πρόθεση. Αλλά δεν ξέρω. Θα είναι και να είναι ξέρω, Όλε να ξέρουν τι. Δεν μ' αρέσει αυτή η πρόθεση ήφος. όταν έχει προπονητή. Δεν ξέρει. Αυτό ήθελα να τώρα. πω. Δεν ξέρει τίποτα. Πρέπει και να, και να... Ό, να το κόστο στο χέρι του. Δεν μπορεί να μου λε εσύ χωρί ναι. να προπονεί κόσμο, χωρί να έχει αγωνιστικού αθλητέ. Έλα να σου πω τι θα κάνει με το αλάτι και το κάλιο και τον άτριο. Πήγαινε γαμί σου. Δεν θέλω να ακούσω την απόψη σου. Το ένα κιλό μπανάνε που μα ζήτησε να φάμε προπονητή σου. Θα <χω> <χω> τα σχολιάσουμε εδώ πέρα, αφού τα λέμε Ο όλα. Δεν είναι μπανάνε, Να μπανάνε. Είπε να φάμε κάποια συγκεκριμένη ποσότητα καλίου, η οποία ήταν αυξημένη γιατί ξεκινήσαμε το γέμισμα. Γενικώ, ε, εμεί ακολουθήσαμε μια Μία πολύ επιθετική προσέγγιση. Ξεκινήσαμε το γέμισμα την προηγούμενο βράδυ με ένα γεύμα το οποίο θα έχει όλη τη συνολική ποσότητα καλίου mm. που θα διαχειριζόμασταν για το επιθετικό το γέμισμα. Εμείς υπολογίσαμε ότι θα πρέπει να είμαστε ανάμεσα στα 2.000 και 3.000 μιλιγκράμμ κάλιο. Λόγω του ότι το αλάτι πρέπει να είναι το, το 5% προς 1... το... το νάτριο πρέπει να είναι προς το καλίο 5 προς ένα, ανάμεσα σε 5 προς 1 και 3 προς 1. Άρα εμείς υπολογίσαμε ότι για το αλάτι που είχα και εγώ τις προηγούμενες μέρες που κατανάλωνα βγαίνει αυτό το κάλιο και προσπαθήσαμε να το, να το κοντρολάρουμε από πηγές καλίου και να το απορροφήσουμε το προηγούμενο βράδυ. Απλά δεν ξέραμε ποιε πηγέ καλίου θα τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό. έγινε σε... ένα μπέρδεμα, γιατί προσπαθούσα να, να τι φτιάξω το βράδυ. Γιατί γενικώ περνάνε και εμένα πράγματα από το χέρι μου στην προετοιμασία. Δεν είναι Εμείς όλα... Κάτι άλλο που θέλω να πω για τον Κώστα έτσι που με εντυπωσίασε και μου άρεσε είναι ότι είχε. Οργάνωνε πολύ ωραία τι τελευταίε προπονήσει του. Τα τελευταία weeks, είχε τετραδιάκι, σημειώνει τα πάντα. Είχε φίλα που έγραφε πόσο ε, κάλιο έχουν μπανάνε στα αμύγδαλα, τα basic ναι, παντά ναι, ναι, αυτά γενικώ είναι... τα έχω βρει με. Ψάξιμο από στο το, στο Google. Από το ψάξιμο στο Ιντερνετ, γιατί ναι. είναι πολύ κρίσιμο. Α, είναι το πόσο φαίνεται, το πόσο προσ... Συγκεντρωμένο σε αυτό από το πόσο καλά γραμμένα ήταν και πόσο καλά γράμματα είχε, φαίνεται η αφοσίωση και η αγάπη σου σε αυτό. Συγκεντρωμένο ε, με βάζουν σε ένα συγκεκριμένο mood. <συγκλώδη> αυτό <αφού> τον ρώτησα <συγκλώδη> όταν τα είδα. Λέω Καλά, ρε τα γράψει εκείνη την ώρα ή είναι, τα περνά μετά. Τα μετά. πάντα μετά. Εγώ κάνω γενικά εγώ κάνω πολύ άσχημα <συγκλώδη> γράμματα όταν γράφω κάτι γρήγορα. Ναι. Ε, και άμα δει τετράδια που έχω κρατήσει κατά καιρού, γιατί τώρα έχω Excel, είναι φουλαστια αστεία τα γράμματα μου. Ρε φίλε, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να τα γράψει εκείνη την ώρα κάπου αλλού. Μπορεί να το πουλήσουμε θα... αυτό μόλι γίνει σε IPB Pro. ο Mister Olympia. Ο Ντόριαν πρέπει να τα έχει τα τετράδια. Ο Ντόριαν τα έχει τα τετράδια δεν έχει βιβλίο που έχει βγάλει με τα τετράδια. Α, είδε. Το έχω εγώ το βιβλίο. Α, όντω, πολύ ωραίο θα είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Θα σου σύλλω. Δι, δίνει πληροφορίε μέσα. Ε, είναι ωραίο να το διαβάσεις για να δεις πόσο πρακτικό μυαλό έχει, πώς προσανατολίζει τις θερμίδες του, πώς, τη, τις βγάζει, όλα τα υπολογίζανε σε χαρτί. Θέλω να πω κάτι άλλο, τώρα που το σκέφτηκα σε διάκοψα, γιατί ναι. θυμήθηκα, ότι ε, έβλεπα πρόσφατα ένα story του Cliff, που... Cliff. Προ... Cliff. Ε, ναι, πώς? Cliff Wilson. Ναι, μπράβο. Και έδειχνε πώς είχε έναν αθλητή του, πώ τον, πώς τον μπήκαρε, το pick week του. Ναι. Και έδειχνε τη φωτογραφία πριν και μετά. Και λέει, άμα ξέρει, τέλο πάντων, πώ ήταν κάπως διαφήμιση Α, του γάρι... ε, νομίζω, ναι, το διαφήμιση. Ακουγκάρι, το είδε και εσύ τώρα. Ε, ναι, ναι. Όπως... είναι τρομερό αυτό ο αθλητή. Είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Ο και γενικά είναι. Σκούλ. Νομίζω είναι κάτω. Ε, τι πρέπει να πω. Ναι. Και, και εσύ νομίζω. Υπάρχει θέματα αυτά που ακολουθεί να είναι πρωτόκολλα δικά του ή κάτι τέτοιο. Ναι, είναι δικά του. Μία παραλλαγή των δικών του. Εγώ Δεν... βλέπω του αθλητέ που μερικοί, και natural και όχι, που το έχουν πολύ φίξει τα πράγματα και δεν πειράζουν ούτε το που ούτε, ε, κάλιο κάλιο και άλλα τέτοια. Ναι, κάτι, όταν κατε... είναι αναλόγω σε τι κατηγορία θα κατέβεις. Όταν κατεβαίνεις bodybuilding, μπορείς να έχεις αυτό το effect It's από drive. το loading γιατί μπορείς να αποθηκεύσεις παραπάνω υδατάνθρακα όταν έχεις κάνει την Απλά πρέπει να προηγηθεί το γεγονός ότι είσαι στα πετούμενα χαμηλά ποσοστά λίπους για να μπει το τυπλίσιον και να ωφελήσει. Άμα το κάνεις το τυπλίσιον χωρί να είσαι στα πετούμενα ποσοστά λίπους μετά μπορεί να σου πετάξει νερά η επιθετική διαδικασία. Ε, επιπλέον, τα πρωτόκολλα του κλίφ, γενικώ ο κλίφ σαν άνθρωπος γιατί μου έχει μιλήσει και πολύ ο Πολύβιος, επειδή ήταν προπονητή του Πολύβιου ε, είναι πολύ οργανωτικός άνθρωπος είναι τρελά ε, τρελό μυαλό πάνω στα αυτό. εγώ, ένα podcast και, του... είναι, είναι επιστήμονα ο άνθρωπος εγώ τον άκουσα καλεσμένο σε ένα podcast πρόσφατα δεν ξέρω αν με... δεν είμαι σίγουρος αν το επεισόδιο ήταν παλιό και έλεγε ότι πλέον σε μερικού clients είναι, ή σε όλους ότι κάνει κλήσει. δεν έχει κανένα αρχείο όλα μιλάνε ξέρω εγώ μισή ώρα τη μέρα κάτι τέτοιο ναι, ναι, είναι yeah. είναι πολύ οργανωτικός τύπος ε, τα σκέφτεται πάρα πολύ καλά τα πράγματα πριν τα εφαρμόσει και γενικώ είναι αυτό που λέμε ερευνητή. Συγκεντρώνει πληροφορίες από όλους αυτούς τους αθλητές του. Τα βιβλία με τα πρωτόκολλα που έχει γράψει τα έχει γράψει μέσα από όλη αυτή την έρευνα που έχει κάνει. Είναι σαν να έχει competitors και να παίρνει πληροφορίες από τον κάθε competitor yeah. και μετά να γράφεις ένα βιβλίο. Δεν είναι, δεν είναι light δουλειά αυτό το πράγμα. και, είναι, ποιος 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 και το διαβάσει, είναι, είναι πιο, και... αποδεκτικό είναι πιο για το bodybuilding ίσω, γιατί πολλέ έρευνε που βλέπουμε που είναι κοινά, που τι βλέπει παντού, δεν είναι σαν ναι, ρε, bodybuilders. Ποιος, δεν είναι από αθλητέ. Ναι, λέμε... δεν είναι από αθλητέ, δεν είναι από bodybuilders. Ακή, αυτή είναι πιο καλή πληροφορία, ίσω. Ναι, 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 μα γι' αυτό σου λέω ότι το τάδε πικάρισμα είναι για, για bodybuilding κατηγορίε, θα ωφελούσε περισσότερο σε αυτέ ενώ το τάδε θα ωφελούσε περισσότερο σε επικίνη κατηγορίε ή οτιδήποτε. Επίσης, ξέρει το... τι κάνει. Θα μα πει τι διαφορέ του classic bodybuilding με το bodybuilding, ξέρω. Τι έννοι. Δεν υπάρχουν διαφορέ. Δεν έπαιξε σε δύο κατηγορίε διαφορετικέ. Ναι, δεν έπαιξε σε δύο κατηγορίε, αλλά δεν κατάλαβα διαφορέ γιατί τα ίδια κριτήρια είχαν και δύο κατηγορίε. Ναι, αλλά στο δεύτερη κατηγορία δεν σου παρατήρηση όταν έβαζε το μαγιό στο γκολό δεν Πώς... μπορούσα να καταλάβω γιατί το κάνανε και άλλοι μετά και πραγματικά μπορεί να είδανε και τους άλλους και να πνέγανε αυτό. Μπορεί να είναι και σωστό να το κάνουν. Μπορεί να τους άνοιξε τα μάτια. Από τη στιγμή που φτιάχνουν μαγιό τα οποία είναι με τρελό κόψιμο. Τι τους πειράζει άμα είναι λίγο πιο μέσα. Έλατε. Δηλαδή άμα ο άλλος έχει τους γλουτούς γιατί να μην τους δείξει. Μπορεί να μην θέλουν να προμοτάρεις την ατζέντα που προμοτάρει τώρα η κοινωνία για τους ομοφιλόφιλους. <laughs> Εντάξει, ήταν όφα αυτό το αστείο. Γιατί δεν μ' άρεσε, γιατί καλά τη φορά σε. Δεν μ' άρεσε καθόλου, λοιπόν. Γιατί. Θα μπορούσα να γελάσω, αλλά δεν. Ωραία, εντάξει, χαίρομαι που είσαι πολιτικά ορθό. Ρε φίλε, δεν ξέρω τι πρόβλημα είχαν με του γλουτού. Εσύ. Εμένα, δηλαδή, εντάξει. Εγώ έτσι κατέβηκα στο εξωτερικό, δεν μου είπαν κάτι. Δεν έχουν ποτέ θέμα με αυτό το πράγμα στι bodybuilding κατηγορίε, απλά είχαν σε αυτέ. Ε... Βασικά, Έχει νομίζω ότι χτύπησε. Μπράβο, αυτό πήγα να πω. Το χτύπησε στο... στον κύριο Τάσο. Βάλια, και... Κα... Σε είδε, το ζήτησε από του κριτέ. Πάντω μετά... μου έδειξε γιατί... καλά σχόλια. Μου, 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 είπε καλά σχόλια όταν. Ε, τι σου το... είπε, έχουμε insight. Πήρε feedback δηλαδή από του κριτέ. Δεν θυμάμαι ακριβώ. Πήρε από ένα, ένα κριτή feedback. Ο Τάσο τι είπε. Ο Μάγκο είπε πράγματα. Τι είπε. Το Τάσο δεν τον το, το, το ρώτησε γιατί δεν θεωρώ ότι έχει κάτι να μου προσφέρει πληροφορία από τα μου πει. Γιατί έφυλε, τα TikTok τα βλέπεις. Επειδή βλέπω τα TikTok του. Γι' αυτό δε δεν, δεν θέλω να μου προσφέρει πληροφορία τέτοιου τύπου. Απλά επειδή ο Μάγκο είναι παλιό αγωνιστικό αθλητή mm. και θεωρώ ότι είναι ένας από τους πολύ καλούς αθλητές που έχουν περάσει από εδώ από την Ελλάδα. Όση φαρμακολογία και να έβαζε, ό,τι και να έβαζε. Εμένα δεν με πειράζει, εγώ ήθελα να ακούσω γενικέ πληροφορίε. Τι, τι είπε, Σίγουρα, σίγουρα έχεις να σου πω κάτι, Σίγουρα έχει να πάρει από όλου. Έχει να πάρει και από όλου έχει να πάρει κάτι. Δεν έχει να πάρει από όλου. Εξαρτάται πόσο ψηλά του έχει αυτού του ανθρώπου. Εγώ τον Μάκο τον εκτιμώ πάντω. Και ε, εγώ του έστειλα μήνυμα για να, του, για να μου πει ε, το, το, το πώ τα είδε τα πράγματα. Και τι σου είπε. Μου είπε ότι ήθελα δίαιτα ακόμα. Mm. Αλλά είναι... Και εγώ όλοι αυτό, δεν είναι κάτι... Αλλά το, το ξέρουμε αυτό γενικώς, mm. Ε, Ότι έχω πολύ καλά στοιχεία πάνω μου. Ε, αλλά μου είπε στην πλάτη ότι θέλω δουλειά. Okay. Εντάξει, αυτός έτσι είδε. Και μου λέει ότι αν κατέβω στο κοντίσιο που πρέπει θα είμαι πολύ επικίνδυνος αθλητής. Ε, αυτό... καλό feedback. Πολύ Αυτό είναι καλό feedback. Εντάξει, οκ. Okay. Από κάποιον άλλον, εκεί, εκεί. πέρα σου είπαν κάτι. Ο Ή... Και... μου είπε ότι. Ψάχνω φωτογραφίε από την πλάτη σου Είχα... εγώ παράλληλα. πράγμα. Είχα... Τι σου είπε, Ότι ήμουν πολύ παθιασμένο. Γενικώ το είδαν όλοι Ναι, ισχύει αυτό, όντω. Η αυτοπεποίθηση φαίνονταν <laughs> αυτό που έχει... δεν το πιστεύω. Ε. Και αυτοπεποίθηση να έχει. Ναι, είναι φίλε. Να μιλήσουμε για τι άλλε κατηγορίε. Ναι. Να μιλήσουμε για τι άλλε κατηγορίε. Γιατί δεν τα είδε μετά. Εγώ δεν κοίταζα πολύ τι άλλε κατηγορίε γιατί ήμουν λίγο χαμένο. Ναι, ισχύει. Είχε στο μυαλό σου και τα δικά σου. Καλά, δεν το έχω τι είδε όλε. Στι γυναικέ κατηγορίε που, που είδα κάτι βιντεάκια και το ένα γιατί το Εδώ, άλλο. Στι γυναικέ, να πω κάτι. Υπήρχε κάποια κομπέντορ ε, που είχε κάτω ένα τελείω fan club. Όλοι οι ροζ μπλουζάκια φωνάσανε. Το είδα δεν όταν πως... έφευγα αυτό. Γιατί πώς, πώς, τη, τη λέγανε. Στο 8.30 το απόγευμα και είχα κουραστεί. Δεν θυμάμαι. Αυτή είχε ένα Αυτή μπουρνούζι. Είχε, Ελένη... να, είχε, ένα Λουσά. ροζ, ένα ροζ μπουρνούζι. Η έξω... Άννα Χατζή. Αυτή ήταν μάλλον, ναι. Δεν ξέρω. Φωνάζαν όλοι εκεί και πήγαινα και εγώ. Έξω, να, και... να σου πω κάτι. Πήγα και μάτσα. Μάτσα ρώτησα. Ρώτησα. Πήγε... Βλέπω να τυπά. Βλέπω να τυπά με μούσια. Φούλα άγριο. Με φοράει ροζ μπλουζάκι και να κάνετε και έτσι. Λέω. Εδώ Εν τω μεταξύ, Άρα... μόλι τελειώσαν οι bodybuilding κατηγορίε των ανδρών. Yeah. Άδεια σε τελείω η αίθουσα και πήγα να... και με τα Είσχυ... Ήταν και πριν, αλλά δεν θα ρώτησαν μετά. Έμειναν, μόνο... έμειναν πολλοί από αυτού. Ε, μαλάκα, δηλαδή. Διάδιασ... Α, και του λέω. Λέφινε, ε, τι είστε εσεί εδώ πέρα, είστε από κάποιο. Ρώτησε. γυμναστήριο. Ε. Ναι, ρώτησα. Είστε από κάποιο γυμναστήριο. <laughs> είναι πολύ περίεργο αυτό. Βλέπει ένα μουσά το ροζ μου. Από μπλεζά. το EMC είμαστε. Και λέει: είμα, Ναι, έχει γυμναστήριο και ο άντρα τη είναι η kickboxer. Και, και λέω: Εσύ κάνει kickboxer, εγώ κάνω kickboxer και ήρθαμε να, να στηρίξουμε Μπράβο ρε μαλάκα, αυτά είναι ωραία, μ' αρέσαν. Ναι, ο ήρυσαι, φιλικός. Αλλά τους είναι ήρεμα η Κρητική Επιτροπή. Ναι, άρα σαματά αυτή ρε. Μαλάκα ήταν ωραία, ήταν εμπορωμένη. Το πιο πολύ κοινό έφερε, να ξέρεις. Δεν ήταν ωραίο ρε φίλε. Εμείς ήμασταν τέσσερα άτομα για τον Κώστα. Ήρθαν κάτι φίλοι μας εκεί. Είχαμε και εμείς μια κερκίδα, υπήρχε μια στον Κώστα. Ναι, είχα και εγώ που ήταν στην Αθήνα, Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Επίση, μπορούμε να σχολιάσουμε τον αγαπημένο μου κομπέτιτο, αφού μιλάμε για άλλου τώρα. Που εγώ όντω το, θαυμάζω σε κάποιε τομεί. Τον Rockstar του αγώνα. Του δίνω το βραβείο Rockstar. εγώ. Μαλάκο, Έλληνας. Ο μαλάκα, ο Έλληνα. Ο Έλληνα. Που δεν είναι Έλληνα, είναι Κύπρος. Ε, αυτό που λες είναι πολύ <laughs> κακό. <laughs> είναι Έλληνα, <laughs> είναι Έλληνα. Ωραία. είναι όλοι Έτσι. Ε, και να τέλο πάντων. Είμαστε υπέρ τη Ελλάδα με την Κύπρο. Το λες, εγωνικά, είμαστε ρε, φίλε. Όχι, είμαστε. Κύριε Όντα Έλληνε. Δεν τα λέμε ειρωνικά. Κάνω μηνύματα τώρα. Ναι, ήταν σαν Για που... να ανοίξει ο φάκελο τη Κύπρου. Κουφάλε. Πολιτική. Του κερατά. Να δούμε ποιο πρόδωσε την Κύπρο. Γιατί η Χούτα δεν την πρόδωσε την Κύπρο. Μπορεί να ξεφύγει πολύ αυτό αν τον αφήσω. Δεν είναι Γι' λοιπόν, αυτό να πούμε ότι. ο Δεν Ελ... είναι αστείο τίποτα τίποτα. Όντως... Να σου πω κάτι, αφού μιλάμε για αυτό. Να διαβάζει ναι, 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 την ιστορία, ναι, ναι, ρε, πάνε, ναι, ας, ας, πάνε, Να διαβάζει ναι. την ιστορία. Νευριάζω όταν κάποιοι κορυδεύουν του κήπου για το πώ πειλάνε κτλ. Και εγώ νευριάζω με αυτό. Και θέλω αλλά υπάρχουν όντω Κύπροι που μερικέ φορέ μα θεωρούν κατώτερου, νομίζω. Το νιώθω αυτό σε μερικού Κύπριου. Όχι, είμαστε... εγώ του βλέπω. Έχουν διαφορετική συμπεριφορά, αλλά λέ, του. Ναι, λέω κάτι. Του κάνουμε, κάνουμε και αισθάνονται άβολα, ρε φίλε. Εμεί θέλουμε. Εμεί θέλουμε. Ισχύει. Εμείς... Όντω, εγώ πιστεύω ότι είμαστε πιο σκουπιδιάριδε. Ποιο χρόνο. Πόλους... Εμεί πόλους... του προδώσαμε, ρε Μαλάκα. Εμεί του προδώσαμε γιατί καθόμαστε και μινάραμε. Δεν σου λέω τώρα για το πώ. Πως... Εγώ σου λέω γενικώ, ότι εμεί θέμε που έγινε αυτή η μαλαγία. Μα και τώρα δεν είναι να, να παίζει με αυτό με την Κύπρο. Και, αλλά. Όντω νιώθω, ναι, πέρα νιώθω, πέρα, νιώθω πέρα, πέρα. ότι έχουν πιο καλό mindset από εμά ο κόσμο. Δεν ξέρω αν είναι και το βιωτικό επίπεδο κτλ. Αλλά. Γιατί και στη σχολή είχαν πολλά πράγματα. Όχι, πέρα, 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 από είναι έξυπνοι. Εγώ και εγώ έχω. Ναι, και έχουν πιο πολύ να κυνηγήσουν αυτό που θέλουν. Γι' αυτό είναι και πολλοί τραγουδιστέ Κύπροι. Και Λείτε, πρώτα απ' όλα μπαίνουν πρώτο στρατό. Έχουν διαφορετική νοοτροπία. Και αυτό ισχύει. Ο Φιδία είναι ο πιο Όλοι οι YouTuber επιτυχημένοι είναι Κύπροι. Γιατί. Όχι, είναι σκητώ... ωραίοι οι Κύπροι. Εμένα μου αρέσουν οι Αλλά, ε, Έλληνας... Αλλά γνωρίσαμε πολλά παιδιά από την Κύπρο επειδή είχαν έρθει με τον. Ο Έλληνα μου, μου άρεσε επειδή. έπεινα αλκοόλ μόνιμα. Έχει μια βότκα εκεί έκανε για να φυτατωθεί. Ήτανε... Δεν, ξέρω, δεν ξέρω τι, τι προσπαθούσε να κάνει. Απλά τρόμαξε σε κάποια φάση γιατί γύριζε λίγο το μάτι του. και κάτι μου είπε μετά όταν, όταν ήμουν στι απονομέ, αλλά δεν το κατάλαβα, ρε φίλε. Τι σου είπε. Και να μου είναι. Τι σου είπε. Κάτι είσαι για μπάφκε, κάτι τέτοιο. Κάτι κυπριακό θα ήταν. Μάλλον είχε γίνει τίφλα εκείνη την ώρα. Και δεν... σα σημαίνει μπάτσε. Ναι, αυτό δεν το κατάλαβα κι εγώ. Αλλά γιατί. Και λέω θα με βαρέσει τώρα πίσω από τη σκηνή. Ήθελε τη δεύτερη θέση. Λέω, αν είναι να γίνει και αυτό, α γίνει. <laughs> <laughs> είχε πει και πολλά λεφτά. μέσα, <laughs> πήγαμε μέσα, μα γαμίσανε και θα μα δίνουν οι κολλέ. Φαντάσου. <laughs> 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 είχε πει και το παιδί για να φυλατωθεί. Γνωρίσαμε και τον Ραφαήλ Κωνσταντινίδη. Ωραίο και ο Ραφαήλ. Τρομερό τρεφιλέο. και στο βίντεο και τα δύο παιδιά αυτά που λέμε τώρα. Ωραίο παιδί, ναι, του έχουμε κάτω στο μαύρισμα. <laughs> και του βάλαμε έχουμε... και το tag το Instagram. Έχουμε βάλει το tag, έχουμε βάλει και κάτι άλλο στη μειότυπα, εντάξει, θα τα δείτε. Ναι, ελπίζω να μην <γιλίτες> μα κάνει τη Κάτι? <γιλίτες> ελπίζω να μην πέσει το βίντεο από την κοινωνική. κάναμε λίγο promotion το vlog. Υπάρχει μια σκηνή που εγώ με τον Κώστα μπαίνουμε στι τουαλέτες. τουαλέτε. Αυτό πήγε μόνο στο ακόμα, ε, δεν ξέρω. γιατί. Θα... Θα... Να σου πω κάτι, μόνο αυτά τα αποδυτήρια έπρεπε τα γυναικεία. Όχι. Δεν είναι οι άλλοι που θα πάμε. Δεξιά υπήρχαν αντρικά. Όχι, ρε κλειστά ήταν τα αντρικά, γιατί νομίζω ότι πήγαμε στα γυναικεία. Μπρο, δεν ξέρει, εγώ πριν, πριν, πάμε εκείνη τη στιγμή είχα πάει και κατουρίσει. Δεν ξέρω αν το πήγαμε. Ναι, εγώ δεν αν το κλειδώσανε. Δεν ξέρω αν το κλειδώσανε, κλειδώσαν, ναι, αλλά είχα... Πες, ναι. εγώ Και είμαστε πήγα μέσα. Λέμε ένα, σορόμα λέμε ένα σωρό μαλακίε. Δεν Βγάζα τον Κωστά, λέμε ένα σωρό μαλακίε, είναι γυμνό, τη λέω θα σε βγάλω στο πόρν. Ευτυχώ που δεν βγήκε όταν ήμασταν γυμνοί, ρε μαλακά. Λέμε ένα σωρό μαλακίε και ακούμε ένα κασανάκι και βγαίνει μια γυναίκα. Α, εδώ, δεν παιδιά. δείξαμε παιδιά. τον ανεμιστήρα. Ο ανεμιστήρα, ρε παιδιά, είχαν ένα ανεμιστήρα δαπέδου και χρήση για να στεγνώσουν όλοι οι αθλητέ. Και εμεί ήμασταν πέντε άτομα. Και χάλασε και τον Να στεγνώσω μια μισή ώρα. Χάλασε και τον αφιστόλη μαύρη. Και ο Ραφαήλ Κωνσταντινίδη ένα από αυτού που ήταν 100 κιλά. Ναι. Χάλασε και το πιστόλι μαυρίσματος Αλήθεια, δεν το είδα αυτό. Νομίζω είχε δύο και μετά είχε ένα. Δεν είμαι σίγουρο γιατί λέω. Εντάξει, κάτι... μιλάμε για φοβερή, φοβερή διοργάνωση. Τυχαίνουν αυτά. Πάρτινγκ Νοβοτέλ, no μέσα για μαύρισμα. Ε, ένας ένα ανεμιστήρα ταπέδου. Ο Βασάλο σηκώθηκε και έφυγε και πήγε σπίτι του. Εσύ, ο Βασάλο δεν στέλνει σε καν. Τα αρχίδια του έτσι βγήκε. <laughs> και, 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 και καλό. Πολύ καλό ο Βασάλο. Αυτό. και έφυγε. Φέσει να έχει ακριβώ αυτό, να ξέρει. Γιατί κάπου αυτό. Ακούγεται... Πήγε να βάφτηκε και σπίτι του, εγώ πιστεύω. Και όταν σα λάβει. Κάτι πάλι σχολίασε εκεί πέρα. Δεν θυμάμαι. Δεν υπάρχει καμιά ελπίδα. Γιατί Ή... η λάδι περάστηκε μόνο του. Ε, έκανε μισή ώρα ζέσταμα εκεί και, και το σκυλί από πίσω. Αυτή που του έκανε ζέσταμα. Μαράκα ήταν το σκυλάκι από πίσω. Το και... σκυλί το Θεό, ήταν στα backstage παντού. Ε, ήταν κομπέλι. Παιδιά, μα πείτε στι φωτογραφίε του bodybuilding.gr το σκυλί είναι πρώτο πρώτο. Σκυλί. Δεν ξέρω φωτογραφίστε από μένα το σκυλί. Εμένα Εσύ. δεν κάτσα να μου κάνουν την φωτογραφία. Δεν κάνω να σωστή εστίαση. Τι είναι αυτό ρε Μαλέκα. Εσύ backstage δικά μου. Το βίντεο που είναι το βίντεο από του αγώνε. Εγώ αυτό που περιμένω. Θα ανέβει. Γιατί εμεί βγάλαμε πλάνα ρε φίλα. Εγώ δεν ήμουν. Δεν είχαμε την άδεια oh, Θα που ανέβει έω τώρα. Έχουν ανεβάσει μόνο του. Το overall. Το overall, ναι. Μόνο αυτό. Αλλά θα ανέβει. Θα ανέβει το overall ναι. το είδα στο βίντεο. Το είδα. Εγώ πιστεύω ότι ήταν πολύ καλό ο Σάκη. Ο Σάκη, οκ. Okay. Εγώ του Σάκη θα την το έδινα. Έτσι όπω του το δώσανε, έτσι θα τον το έδινα. Το Κυριαζή δεν το έπαιρνε με καμία κυβέρνηση. Γιατί ξέρετε κάτι. Το μιλάμε όχι μόνο για μάζα, μιλάμε για conditioning τρομερό Είχε. ο Σάκη. Τρομερό, τον κοιτάζα για ώρε όταν ήταν ρατζιστή. Εγώ δεν είδα το overrun. Κάθισε εκεί μπροστά να τον βγάλουν μια φωτογραφία, σηκώνει τη βερμούδα, και το κοιτάγαμε με τον Ness τώρα και ήμασταν σε φάση αυτό είναι. Αυτό είναι ο over. Εγώ ήμουν από μέσα μου. Και ο Κυριακή είχε ρε φίλε. Ο, είναι... ο Κυριακή δεν ήταν conditioning αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν σκληράδα υπερβολική. Και κάτω μέρο δεν υπήρχε. Δεν ήταν ισορροπημένο ο αθλητή από πίσω. Δεν είχε τόσο πολύ κάτω μέρο. Δηλαδή από πίσω γλουτί και δικέφαλα δεν υπήρχαν. Αλλά είχε full path το ποσάρι μα σαν εσένα είχε φουλ ε, πάθος, μου άρεσε πάρα πολύ σε σχέση με πέρυσι, δέκα βήματα μπροστά, ήταν πάρα πολύ πιο γραμμωμένος από πέρυσι, ναι. απλά παιδιά, σκληρός. Τον τράβαγα κάτι φωτογραφίσεις του αλέτες που ήθελε και μαλακά, νομίζω πως ήταν γρανίτης ο τύπος, δεν ξέρω τι είχε πάρει, αλλά ήταν τρελό και μου λέει, ε, μου λέει, σε βλέπω να πίνεις πολύ νερό μου λέει. Μην πίνει, μου λέει πολύ νερό. Καλά, από καλό μου το αυτός, αυτό, δεν τον λαμβάνω υπόψη. Αλλά μου λέει. Και του λέω πόσο πίνει εσύ, μου λέει, του λέω νερό. Του λέει, λέει, έχω να πιω 8 χρόνια. Ναι, <laughs> τώρα πολύ λίγο μου λέει σήμερα. Και... και έχω κόψει το αλάτι, μου λέει για δύο εβδομάδε. Το ακούω εγώ. Και πέφτει. Μάλα κανένα να σου πω κάτι. Δεν κόψει το αλάτι ενώ κάνει ακόμα ζέστη στην Ελλάδα και κάνουν προπόνηση. Αλήθεια, ρωτάω κάτι το οποίο είναι φοβερά βασικό για ηλεκτρολίτη και στον κόβει και νομίζει σαν κομπέδιτο ότι μπορεί να ξεγελάσει το σώμα σου. Γιατί το κάνει. Σταμάτα να το κάνει. Σταμάτα να είσαι μαλάκα. Όχι ο κυριαζή. Όλοι οι άλλοι που το κάνουν. Ο κυριαζή μια χαρά είναι. Μπορούμε να είναι. κάνουμε και ένα τελευταίο. Δεν μπορώ να πω κάτι γιατί με περνάει 35 κιλά. 35 κιλά μπορεί να σε φάει. Μπορεί. Στο off του μπορεί να είναι διπλό. Τώρα βγάλε μια φωτογραφία με την δουλειά του την ανεβάσανε. Δεν ξέρω αν την Α, το είδα, ναι. είδα. Ήταν. ήταν και δουλειά εκεί. Είναι ωραίο, είναι ωραίο η κυρία. Εμένα μου άρεσε και πάλι. Δουλειά είναι ωραίο. Και ο δουλειά ήρθε εκεί και βραβεύτηκε. Εν τω μεταξύ δεν μπορούσα να καταλάβω το γεγονό ότι σε κάθε μυστερο Οδύσσια είναι οι κριτέ που διαλέγουν. Γιατί δεν είναι κριτέ τη Ομοσπονδία, είναι κριτέ από, το... από τον Τάσο, τον Κολυγιόνι. Yeah. Και ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή και βραβεύουν του εαυτού του. Και δεν μπορώ να το καταλάβω κάθε φορά αυτό το πράγμα που γίνεται. Δηλαδή πρέπει να ευλογάμε τα γένια μα εδώ στην Ελλάδα κάθε φορά που κατεβαίνουμε σε αγώνε. Και μαλακά ήμασταν σε μισή ώρα σε Relax Να περιμένουμε τον άλλον να φορέσει το μαγιό του. Να φορέσει το νούμερό του πάνω στο μαγιό. Που έχει το έχει χάσει το ξεχάσει. νούμερο. Ναι, 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 μαλαγα. μαλακά. Ναι. Και να μου λέει, και να μου λέει ενώ είμαι μισή ώρα σε Relax δώστε και ένα χειροκρότημα για την κριτική μα επιτροπή. Και πρώτος... να είμαι ρε μαλάκα, δεν έχω μαλλιά να τραβήξω εκείνη την ώρα. Γιατί νομίζω είδε... ότι έδωσε πρώτο που... χειροκρότημα. Α... Άκου, είπε το κοινό δώσε ένα χειροκρότημα και ήσουν ο πρώτο. Το θυμάμαι αυτό. Ήσουν ο πρώτο κομπέιτορ που έδωσε. Θέλω να γλύψω και λίγο, ρε μαλάκα. Ε, και... Ο πρώτο ήσουν που έδωσε. Και μετά σε ήταν οι άλλοι και δώσανε. Ή ήθελε να αφήσει τη front relax. Ναι, και ήθελε ναι, να αφήσει ναι, 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 ναι. να, να κάνει έτσι να ξεκουραστεί. Ήθελα και λίγο να αφήσω γιατί με είχαν αγαμίσει. Ναι, ισχύει πολύ ώρα. Μαλάκα τόση ώρα στη ριλάξ και να περιμένουμε τον άλλο να σκουπεί. Α, α, ο Κύπριο ήταν ο Έλληνα, ρε φίλε. Πήγα να σκουπίσει ο Έλληνα μισή ώρα και σκουπιζόταν μισή ώρα. Και λέω, Μαλάκα τι κάνει. Τώρα θυμάμαι, επειδή κρατάει του άλλου, ότι μια στιγμή παραλίγο να χάσουμε και σένα που έχει πάει τουαλέτα και έρχεται και μου λέει. Δεν να φώναξε. Ναι. Φώναξε. φώναξε τον Κώστα που είναι ο Κώστα και ψε, ψάχνω. Ψάχνω τον Κώστα. Μα δούτε να κατουρίσουμε δεν μπορούσαμε να πάμε εκεί μέσα. <laughs> του είπα, Αύξησε ελαφρώ ταχύτητα και εντάξει, δεν είχε αργήσει πολύ. Τι να αργήσει, 100% στην ώρα μα ήμασταν. Ισχύει, απλά αυτοί είχαν ένα πρωτόκολλο ότι καλά πριν κατέβουν οι άλλοι να μαζευτούν οι προηγούμενοι. Ναι, απλά και εγώ. κάνανε. έπρεπε να κατουρίσω χωρί να χαλάσω το μαύρισμα και ξέρει τι διαδικασία είναι αυτή. Δεν το είχα σκεφτεί. Δεν το έχει σκεφτεί καθόλου ότι πρέπει να κάτσει στην τουαλέτα για να μην. Όχι να κάτσει. Να πας τόσο κοντά στην τουαλέτα. Χωρί να κάτσει ελαχιστοποιήσει όλες, όλα τα ενδεχόμενα, θα πάνε η πιθανότητα του ενδεχομένου στο μηδέν να συμβεί Τώρα για αυτό. να ελευρωθείς. Για να, και να κάποιος, είναι... κάποιος, ακόμα στο γυμναστήριό μου είπε ότι ε, ίδρωνες πολύ. Και... Να μου φέρει ένα μισθή ράπες. Κάτι είχε παράπονο από το μαύρις μας. Που όντως, δεν, θα... δεν μπορεί να πεις. Δεν λοιπόν, με ο ίδιο που... με το ότι δεν είναι καμένο το δέρμα για να. Σημαίνει. Σε... Σεμένα... Και, να... και ότι δεν πρέπει να κατεβαίνουν οι νέε ηλικίε. πάνω και βάλα λίγο τη θερμοκρασία, λίγο πιο πάνω και το έκαψα. Να ψηθεί λίγο Μάρα Μάλλον αυτό το... δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή. Ρε φίλε, πώ θα κάτσει καλά το μαύρισμα χωρί να έχει ανεμιστήρα να στεγνώσει. Πώ θα κάτσει καλά το μαύρισμα άμα δεν κάτσει όλα τα σημεία. Ίσως κάναμε και εμεί μαλακία, γιατί εδώ πέρα κάπως δεν το είχε κάτσει καλά την πρώτη φορά και ρωτήσαμε να το ξαναπεράσει και το πέρασε και αυτή εκεί η γυναίκα. Ναι το πέρασε απλά, το πέρασε και περίεργα ρε Να έκανε μόνο σε εκείνη τα σημεία, δεν έκανε Δηλαδή πάλι, εγώ, εγώ πιστεύω ότι το γάμισε εκεί παραπάνω. Mm. Θα μπορούσαμε να είχαμε σε γνώσει πιο γρήγορα και μετά κάναμε ακόμα παραπάνω ώρα για να σε γνώσουμε. Ισχύει αυτό. Και... Μια μισή ώρα όρθιοι. Και δεν είμαι σίγουρο αν στέγνωνε εκεί. Γιατί σε βάλε για ε, Δεν μυθιστεί. Τι θέλω να μάθω να μα στέγνω νέα, Μαγινό Μολαβιμό. Γιατί και ο νεμιστή ήταν ε, κάτω. Αξί... Δηλαδή στην πέτειο πώ σε βάλε ε, να μυθιστεί. Τι έπρεπε να κάτσουμε. Έπρεπε να κάτσουμε ακριβώ στην πόρτα εκεί που κατεβαίνει το πάρκινγκ. Mm. Γιατί εκεί έρχονταν φρέσκο από όλο το κοντίσιο. Ναι, και κάπω κάποιο... χαιρεύμα, δεν ξέρω. Κάποιο... Ναι, αλλά τώρα να κάτσω με το στριγκάκι εκεί. Θα yeah. ήμουν ένα κόκκινο πανί για το Ντάσο, για όλου του διαγωνιζόμενου. Εντάξει, θα μου πει όλη μέρα με το στριγκάκι, σου να κόστα. Ναι, δεν ολη όλη μέρα. Επίση είχε πάρει δύο-τρία, έχει ακόμα. Γιατί πήρε δύο-τρία. Ναι, έχω και του αγώνε στο εξωτερικό τώρα. Α, έχω τα πει. Ε, ναι, 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 ναι. Νομίζω ότι θα έρθει για το σπίτι. Όχι, <laughs> ναι. <laughs> <laughs> ε, Γερμανία εδώ μεταξύ. Για, για το γυμναστήριο, να πηγαίνει έτσι. Κάνει <laughs> να, προφόνηση. Να, Είναι όλοι βασικά. Και οι γυναίκε και οι ναι, άντρε, ναι, στα ναι. ίδια ναι, ναι, βαψίματα. Ναι, ναι, Όντω. Ναι. Α, είναι ναι, ανοιχτό οι Γερμανοί. Όχι, είναι πολύ ανοιχτό μιέλη, Δεν του ένοιαζε τίποτα και σου λέει για να αυτό εγώ καλά, βάψε με παντού. Αλλά μετά πώ φεύγει αυτό το πράγμα από τα αρχίδια. Δεν το αυτό είναι ερώτημα. <laughs> δεν το <laughs> κανένα αυτό να δεν σε ρώτησα, ρε φίλε, ε, γενικώ πώ ε, είδε την εμφάνιση, πώ είδε τα σου. πράγματα, πώ το είδε σαν διαδικασία. Ε, γιατί είσαι outsider σε όλο αυτό, δηλαδή δεν, δεν είσαι αγωνιστικό ακόμα και δεν ξέρω πώ το είδε γενικώ όλο αυτό. Ωραία, καλή ερώτηση αυτή. Καταλαβαίνω τι λε. Μου, μου το ρώτησαν κι άλλα άτομα αυτό. Ε, καταρχήν, εγώ αγαπάω full τη διαδικασία. Δηλαδή ακόμα κι αν δεν μου άρεσαν οι αγώνε, μου αρέσει full η διαδικασία του να κάνει ένα prep, του να κάνει off season. Δεν μπορώ να σκεφτώ δηλαδή να... Μ' αρέσει να είσαι ένα μακροπρόθεσμο στόχο. Τώρα, ο αγώνα ε, μου άρεσε. Δεν... Να... Με έκανε να θέλω να ανεμπομονώ να παίξω κι εγώ κάποια στιγμή στο μέλλον. Με, με το ενίσχυσε Φίλιο. λίγο. Φίλιο. Αλλά νομίζω ότι πριτερεί η αγάπη μου για τη διαδικασία. Α, πρω... Α, όταν σε είδα, άμα το ζήσω, αν το βιώσω, δεν ξέρω πώ θα είναι μετά. Ε, μπορώ να πω ότι με άγχωσε και λίγο τα λάθη και αυτά που έγιναν. Θα μπορέσω το κάνω. Α, σίγουρα θα μπορέσω. Ναι, <laughs> τα λάθη έλα στο πρόγραμμα είναι. Ναι, ισχύει. Και σε όλοι είχαν κάποια δυσκολία και τα λοιπά. Ναι. Και ήταν, γενικά ήταν ευχάριστο και ήταν πιο, ήταν πιο, ήταν πιο καλό, ήταν πιο καλό από το που το περίμενα. Σε έναν βαθμό. Εγώ το διασκέδασα, είχα, μάλλον, Εγώ είχα μάλλον. πολύ χαμηλέ προσδοκίε. Δεν ξέρω γιατί. Περίμενα ότι απλά θα είναι 5-6 άτομα, δεν θα έχει ο κόσμο. Ναι, Είχε... και εμένα μου αρέσει να είναι κατηγορίε. Και παραπάνω. Ναι. Και λιγότερα άτομα. Και πάνω κόσμο και, πέρι, και κάτω. Πέρυσι είχαμε θέματα γιατί ο κάθε ένας μπορούσε να συμμετάσχει σε όλες τις κατηγορίες του αγώνα, δεν σου λέει κάτι. Και έβλεπε competitor σε πέντε κατηγορίες ερή. Επίση, ένα πράγμα που με εντυπωσίασε που δεν ήξερα ότι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά είδα θεατές που ήτανε κατά πάσα πιθανότητα θεατές, γιατί μίλησα και εμένα, γιατί μου είπε... Είδαε competitor ε... λέει. Όχι, με ρώτησε αν κατεβαίνω εγώ για κάποιο λόγο, είχαμε τι ζάντες και τα φαγητά. Και μετά πιάσαμε κουβέντα ότι ήθελε ένα φίλο μου και μιλάγαμε και μου λέει: Εγώ απλά βλέπω, δεν κάνω προπόνηση, είπε. Και μου φάνηκε, δεν περίμενα ότι στην Ελλάδα πάνε άτομα που δεν αγωνίζονται. Γιατί δεν... ρε φίλε και τον Μπερδεμπέ. Το... Είχε ένα φίλο του μαζί, ο... αυτό που βγήκε δεύτερο στην κατηγορία mm. του bodybuilding, μείον 85, ο οποίο είναι φοβερό. <coughs> ε, Μπερδεμπέ, ε, πραγματικά τρομερό conditioning τρομερό αθλητή, τρομερό εργάτη. Κάνει προπόνηση σε στάβλο ε, δικό του <laughs> γυμναστήριο. Ε, okay. Δουλεύει, γύρευε πόσε ώρε την ημέρα και πηγαίνει και για τρέξιμο. Είναι τρομερό αθλητή. Σε, τι έπαιξε... είναι... σε ποια έπαιζε, την 85 κατηγορία που έπαιζα και εγώ και βγήκε δεύτερο. Ναι. Με το κόκκινο μαγιό. Θα το δω. Ε, φίλε, Α, ναι. Ε, ε, αυτό είχε φέρει ένα φίλο του μαζί και τον βοηθούσε. Α, μα μας χαιρέτησε το παιδί, ρε. Στην αρχή, ε, το πρωί. Το παιδί που μα χαιρέτησε το ναι, πρωί. Μπράβο, ε, μπράβο, μπράβο. Ναι. Βερός, ρε φίλε. Πολύ καλό άνθρωπο. Πολύ καλό άνθρωπο. Πολύ, φω, φω, φωτεινό, φωτεινή προσωπικότητα. Και... Σε εκείνη την κατηγορία, εγώ ήρθα τα μάτια που μόνο σε σένα και δεν το θυμάμαι. Αλλά τώρα που το ναι, 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 είναι πο... ναι, πολύ, ναι, πολύ ωραίο ναι, και ναι. πολύ ωραία πόδια. Πολύ ωραίο. Ναι. Πολύ ωραίο, και έκανε πάρα πολύ ζέσταμα πίσω και του είπα κάτι για το ζέσταμα. Του λέω: Μην κάνει τόσο πολύ ζέσταμα. Είχε πάρει 10 σ' αλτήρε, και έκανε πλάγιες, εκτάσεις εκτάσει ώμων. Του λέω: Μην κάνει τόσο ζέσταμα, Γιατί θα υδρώσει, του λέω. Και αυτό είχε συνηθίσει να κάνει πολύ προπόνηση. Πολύ στάμινα, ρε φίλε. Είναι και στον άνθρωπο το πόσο υδρώνει. Και, ε, και, και τώρα και εσύ έγινε ξερόλα. το ξέρω. πάρα πολύ και μα έκανε και εμά αέρα στο τέλο. Αν ήταν φοβερό κι αυτό. Πολύ ωραίο. Και εσύ έγινε ξέρω εκεί που του είπε έτσι. Εγώ ξέρω γιατί το είπα, γιατί έκανε μισή ώρα ζέσταμα. Α, θυμήθηκα, ρε. Θυμήθηκα τη φάση. Επίση, να πω κάτι. Είναι φυσιολογικό. Έκανε και ζέσταμα για τα πόδια. Ναι. Και έκανε. παντού έκανε. Δεν είναι φυσιολογικό, όχι. Δεν το έκανε κανένα στο εξωτερικό. Τι έκανε, με καθίσματα. Εμένα μου το είπε κάποιο να τα κάνω, αλλά δεν ξέρω. Ακίνη, γιατί το... το είδα και στο α... βίντεο και μου φάνηκε περίεργο μετά. Ναι, μα γι' αυτό δεν κατάλαβα γιατί μου το είπα. Έχει, θα κάνει την δεν θα πάρει κάτι. Θα ε, θα τώρα να του κάνει το κατήρι. Έχει, εσύ, ε, θα, ε, ήσουν... θα κάτσω να αμφιβάλλω εκείνη την ώρα τώρα. Δεν μπορεί να αμφιβάλλει. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ στο εξωτερικό και ούτε έχω δει κανέναν να κάνει καθίσματα στο εξωτερικό. Αλήθεια τώρα. Ούτε στου πρωτοφανιζόμενου. Και εμένα με χτύπησε λίγο στο μάτι. Με, το κεβάλι, με δεν... χτύπησε το κεφάλι. Δεν, δεν είμαι τόσο αντιδραστικό. Ε, γιατί θεωρώ ότι κάποιο. Μπορεί... Δεν μπορώ εκείνη την ώρα να αντιδραστώ. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχω την εμπειρία να πω κάτι. Κατάλαβε. Ναι. Αλλά ίσω από την γνώμη μου. Αλλά δεν πειράζει. Γιατί δεν, δεν πιστεύω ότι θα έχει καλύτερα κονδύσεων στα πόδια. Επιστεύω ότι ούτε θα να. Και ούτε και ούτε. Μπορεί να φταίει το ότι περπατούσε συνέχεια και αυτό. Μπορεί να φταίει. Εντάξει, <laughs> μπορεί να φταίει και ότι περιμέναμε μια μισή ώρα κάτω στο μαύρισμα για να σε Ναι. Και μετά, δεν... και εσύ ήσουν λίγο πιο, όρθιο από ό,τι έπρεπε. Με... Ναι, ήμουν <laughs> λίγο πιο όρθιο. Αλλά όχι, δεν φταίει, δε φταίει, αυτό. <laughs> δεν θέλω... <φταίει laughs> το, λάδι και η θερμοκρασία πάνω στη σκηνή. Ισχύει. Και τι θέλαμε και και έχει περιθώριο να χάσει δύο κιλά. Είχα και περιθώριο να χάσει κάναμε και επιθετικό γέμισμα, όλα αυτά. Αλλά μια Πε... χαρά πήγαμε πάλι. Δεν λέμε. Λέμε... Πήραμε Πάμε Μια κάποια... τλαλέτα γρήγορη. Ωραία. Και τώρα εγώ θα μιλήσω πάλι, δεν θα κόψουμε τίποτα σχεδόν. Δεν κόβουμε, Δε κόβουμε τίποτα, εγώ θα μπουν για να σα κρατήσω την παρέα. Θα σα πω ότι τώρα, γιατί είπαμε κάποια αρνητικά που είχαν οι αγώνε, δεν τα λέμε ότι δεν πήγε καλά. Πήγε υπέροχα, όπω είπαμε και στην αρχή. Έπαιζε σε αγώνα που δεν ήταν τρακτέστη, είναι 23 και κέρδισε τα άτομα. Τα άτομα. Και... Αλλά βλέπουμε τι δεν πήγε καλά, τι πήγε καλά, που είμαστε καλοί, που δεν είμαστε σε σχέση με το ελληνικό επίπεδο, γιατί στο εξωτερικό το επίπεδο είναι πολύ ανώτερο, ώστε να δούμε, να πάρουμε το feedback, να πράξουμε ένα Γι' αυτό κάνουμε τώρα, γι' αυτό έχει ρίξει ο Κώστα στι θερμίδε πάρα πολύ, και ο πολύ είναι έμπειρο του πει τι να κάνει. Θα του πει να φάει μπανάνε. <laughs> <laughs> και θα πάει καλά. Σίγουρα, στο εξωτερικό. Το εξωτερικό είναι η βασική μα αγώνα. Για αυτό. Για Γιατί τώρα εκεί και να κερδίζαμε θα παίρναμε ένα βραβείο 5 ευρώ. Και... Όχι, μα εγώ του το είπα πριν κατέβουμε τον Εστρό. Δεν μα νοιάζει θέση. Το Του μου το είπε και ο δεν θέση. Όλοι ναι. πήγαμε με το γεγονό ότι δεν μα νοιάζει θέση, αλλά βγήκαμε δεύτεροι Ναι, και δώσαμε. Και το... το κιόλα, φίλε. εγώ Φα... το ευχαριστήκα. εδώ εγώ, να πω κάτι μετά από το. Γιατί. Μόνο ε... κάτι που έχει κείμενα. Αλλά τα οποία τα αφήσαμε. Καλά, σιγά. Αλλά ε, εγώ το ζούσα αφού έντονα, δεν μπορώ να σα εξηγήσω πόσο, αλλά μόλι τελειώσει και δεύτερη κατηγορία που έπαιζε, κουράστηκα. Λέω, εντάξει, τελείωσε. Okay. Βαριόμουν να πάω να τον δω ξανά. Εγώ κι αν κουράστηκα. Απλά μετά κάθισα μόνο μου, τελείω μόνο μου. Δεν ήθελα να πάω ούτε καν, γιατί ήταν κοντά ο αδερφό του με την κοπέλα του, που είχαμε μιλήσει και είχαν πλάκα, γιατί σχολιάζανε, λέγανε είχα την Και του παράτησα όλου και μόνο μου, είδα το, τη βαριά την είδα τελείω να χαλαρώσω, ξέρω εγώ. Και μετά τα τελείωσαν όλα, όλα πήγαν να το δουν ξανά. <συσχε> Και... Ναι, ναι, οκ. Okay. Μετά <συσχε> ήρθαν εκεί οι θα, θαυμαστέ θα, του Κώστα, βγάζαν φωτογραφίε, του ένα αυτόγραφο. Εγώ ήμουν σε φάση γάμι σέτα. <συσχε> Δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου μετά από λίγο, γιατί είχα πουζάρει τόσε πολλέ ώρε. <συσχε> Είχε φάει ήδη την μπάρα. Μαλάκα, έστρα. Α, την είχα φάει την μπάρα όταν έβγαινα για τα για, τα, για, την απονομή, για τη δεύτερη κατηγορία είχα φάει τη μισή μπάρα. Για τα περίπτερα θες να πεις κάτι. Παρά, μπάρα, Α, ανάμεσα στην στη κατηγορία που τα κατέβηκα, έως την απονομή τη δεύτερη. Για τα περίπτερα θες να πεις κάτι. Πάρα Για τα Είναι... περίπτερα. Για εκεί, για τα ρούχα και τα συμπληματάδικα, έχεις σχολιάσει κάτι. Για ρούχα. Είχαν μαγαζιά με ρούχα, μαγαζιά, είχε κάθε... Ά, πήρα και πήρα ένα σωστάκι Κοίτα λίγο τι παίζει. Ωραία τα μαγαζάκια, ωραία τα μαγαζάκια. Θέλω να αγοράσω μερικά βερμούδε έτσι. Ε, βερμούδε λέω. Ε, παντελόνια. Έτσι, σαν πιο από την ή. Γορίλα, πιο... well. Γορι... Ouais. Δεν έχω κανένα γορίλα, δε φίλε. Τα βλέπω γενικά. Ναι, είναι τα γορίλα, δεν έχω δεν κανένα. Γενικώ είναι... σε τα ποιότητα. Είναι, είναι μπραντ λίγο... παγκόσμιο. Κάσπ, λίγο καλύτερα, αλλά όχι πολύ. Α, είναι παγκόσμιο μπραντ. Δεν είναι. Ε, έχουν και Αμερικάνοι γκολίλα. Ευτυχώ είναι μικρή η φόρμα του στα κορίλα, από ό,τι έχω καταλάβει. Τα μπλουζάκια μπορούν να βγουν σε πολύ μεγάλα, αλλά τα, τα παντελόνια και τα σορτσάκια βγαίνουν πολύ μικρή φόρμα. Δηλαδή, εγώ φοράω ε, 2xL με 3xL, το μεγαλύτερο που υπάρχει. Υπάρχει 5xL. Α, στο κορίλα. Και να μου πει εγώ τα μεγαλύτερα από διαβάζω έχω στο σκύνη φοράω. Καλά, ισχύει αυτό. Για του μεγάλου κλουτού, σίγουρα. Ναι, μαλάκα, ο κόλο μου το τραβάει. Γιατί στα πόδια σε κοντράρανε μερικοί στα... στην άλλη κατηγορία, όχι στην. Ε... Ναι, ρε, ναι. εντάξει, αυτό θα έλειπε. Στην Bodybuilding 85 είχε πολύ καλού αθλητέ. Να ισχύει. Είχε τον Μπογιατζόγλου, τον Γιάννη. Το έκανε πριν, το παιδί. Και ο. Ε... Ο Κωνσταντάκο Παναγιώτη, φοβερό αθλητή. Ο οποίο εντάξει, okay, πρέπει να ήταν και λίγο ζωρισμένο γιατί ανέβασε και ένα πόστο πιστόλα που έλεγε ο Παναγιώτη ήταν ζωρισμένο λόγω τη περίοδου επειδή είναι περοσβέστη και τώρα γινόταν τη πουτάνα λίγο στην Ελλάδα. Ε, εντάξει. Πώ πιστεύω εκτό από. Και, και πέταξε και ένα άλλο λόγο ότι δεν είχε κάνει παμ πριν βγει στη σκηνή. Το οποίο δεν Εγώ κάτι άλλο άκουσα δεν <σταλεί> ξέρω αν το πω αυτό, γιατί βασικά τον φίλε. Ωραία, έχουμε κάποιο κοινό γνωστό με τον Παναγιώτη. Ε, το ωραία, δεν ξέρει κάποιο είμαι εγώ, αλλά έχουμε ένα κοινό γνωστό. Και κάτι, άκουσα ότι είχε χτυπήσει και το χέρι του και είχε πάρει κάτι με κορτιζόλι που μπορεί να το κάπου πήρεξε. Κα... Κάποια φάση. Χθε το συζήτησα με κάποιον. Δεν παίζουν κανένα ρόλο. Δεν παίζουν κανένα ρόλο. Δεν παίζουν Να ακούω και για το ΠΑΜ και το ένα και το άλλο δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Αλλά και πάλι, ο Παναγιώτης είναι φοβερός αθλητής. Απλά πιστεύω ότι άμα κατεβαίνει ο άλλο κάθε χρόνο χωρίς να κάνει off-season και να είναι, γραμμωμένο είναι και να είναι το δέρμα του αφιδατωμένο όλο το χρόνο, πιστεύω ότι είναι τρελή κόπωση και Α. δεν μπορεί να βγάλει την ποιότητα που θέλει πάνω στη σκηνή. Να, θυμήθηκα κάτι. Κώστας επίσης, για το πω στο κοινό, χάλαγε το όνειρο των παιδιών εκεί πέρα. Έβλεπε λοιπόν, τον έναν, του λέγε... Κάνα ε, και ένα, ένα, άτομο. Ένα ναι, και του λέει, πες το, το, πρωί μόλις είναι <laughs> τα registrations. Όχι, oh, δεν λέγει αυτό. λέει σε έναν άλλον, εσύ γιατί κατεβαίνεις. Σε ποιον το είπα αυτό. Δεν το είπες το... Σε <laughs> ποιον το έχεις πει. Νομίζω το είπες στο Το είπες κατέβαια και Βερμούδα. <laughs> α, θυμάμαι καλά. Επειδή ήταν σε... Έχει, έχει άλλους αγώνες 10 εβδομάδες. Ή σε άλλον το είπες. Σε κάποιον το είπες. Α, μπράβο. Ναι, να σου πω κάτι. Όταν έχει 12 εβδομάδε αγώνα και φαίνεσαι αγράμματο τελείω, ούτε οι κυλιακοί σου δεν φαίνονται στη βερμούδα. Ή, γιατί yeah. δεν ακριβώς, τι να δείξει. Τι yeah. να κάνει ακριβώ, δεν να ξέρει να αποζάρει. Ξέρει να Δεν μπορεί να αποζάρει μόνο στο σπίτι. Τι δεν να τεστάρει ακριβώ. Δεν να τεστάρει γέμισμα στη βερμούδα. Τι δεν να τεστάρει. Για 12 εβδομάδε μετά. Εντάξει, πήγε την εμπειρία. Όχι, ρε Μαλάκα, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Είναι humiliation. <συσκλίσεις> 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 Αυτό που λες τώρα μου ακούγεται σαν αυτό που έλεγαν στο γυμναστήριό μου ότι να μην κατεβαίνει κανένα και να κατεβαίνουν μόνο αυτοί οι δύο που είναι καλοί. Όχι, εμένα ξέρει τι με νοιάζει. Έχει. Να έχει κάνει προετοιμασία ο άλλο. Να, να είναι εσύ. κοντά τουλάχιστον στου αγώνε. Το 18... Νομίζω δεν το πήρε σοβαρά, ρε. 12 εβδομάδε δεν είναι πολλά. Για πολλά, πολλά παιδιά που κατέβαιναν στου αγώνε, σχεδόν πέρα από σένα, αυτό που πήγε εσύ έχει σύμπαν, δεν το κάνει μόνο εσύ. Και άλλα παιδιά, α πούμε και. Ο Μπρατάνη θα κατέβει. Ο Μπρατάνη, μπρα. ρε φίλε, ήταν ωραίο. Κατέβει... Δεν έκανε προετοιμασία για το Μίστρο Ντίσια. Ναι, Α, αλλά και πάλι τώρα κατεβαίνει. Όμω ναι. στη Μάλτα. Μία εβδομάδα αλλά... μετά. Όλοι, όλοι έχουν και άλλου στόχου. Όχι, άκου κάτι. Ο Μπρατάνη κατεβαίνει μία εβδομάδα μετά. Ναι, είχε, είχε τώρα, τώρα το... είναι στη Μάλτα. Καταλαβαίνω τι λε. Δεν το είναι 12 10 εβδομάδε μετά. 12 εβδομάδε είναι η ολόκληρη η εποχή. Υποτιμά την κατηγορία, όντω. Καλά, γι' αυτό βγήκε και δεν πήρε και θέση. Όχι, δεν υποτιμά την κατηγορία. Θέλει να ρίξει τον εαυτό σου. Δεν σέβεσαι τον εαυτό σου. Γιατί όταν κατεβαίνει αγράμματο κάπου και ξέρει ότι αγράμματο, τελείω όμω, τελείως είσαι στα, στις αρχές του Πρεπ, δεν μπορείς ρε φίλε να κατεβαίνεις αλλά Ένα... τώρα δεν έχει επίγνωση της κατάστασης Ένα άλλο παιδί που ήμασταν πάνω που μας μίλαγε στην αρχή πάλι του διέλυσε εκεί τα όνειρα ο Κώστας του λέγε Εντάξει, αυτό είχε άλλον προπονητή και με ρώταγε για μένα για πληροφορίε του τι θα κάνει και το οτιδήποτε. Στο τέλο διορθώσαμε κάποια πράγματα στο ποζάρισμα. Έχει τα αποθετήρια μου, θα το πει μετά. Μαρακαμαρέσει κάποιοι. Βέβαια δεν έκανε καλό. Λένε, που story που λένε τα λόγια δικά σα και τέτοια πράγματα. Αυτό δεν το είδα σε πολλού τώρα. Πραγματικά, Πραγματικά δεν ήξερε ο τύπο, δεν ήξερε ποιο είμαι. Και λέει ότι ασχολείται με το natural bodybuilding. Πώ το... γίνεται να μην ξέρει ότι. Δεν ήξερε τον Πολύβιο, Ο Νέστορα, ο Πολύβιο, εγώ. Εγώ εντάξει, πάει στο διάλογο. Που πάμε εσύ, λίγο. Εσύ, ε, είσαι competitor. Ε, πέρε, μαγαλιά, Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Δεν ασχολείσαι με το natural. Πε μα, δεν ασχολείσαι. Por ir a mí, es más es que adicero. Por ir a mí, es... es... Δηλαδή δεν είναι τόσο popular κάποια άτομα. Α πούμε και πολλοί είναι κρίμα που δεν είναι τόσο. Είναι αρκετά δημοφιλή. Αλλά α πούμε. Έχει, Ά. έχει κατέβει στο Natural Olympia δεν το ξέρουν όλοι αυτό. Δεν έχει ναι, κατέβει στο Amateur Natural Mister Olympia. Amazon Natural Olympia. Δεν στο Amateur, αλλά βγήκε έκτο και πήρε βραβείο για τα καλύτερα πόδια. Έτσι. Το έλεγε και ο Μανιάτη αυτό. Για να... τα καλύτερα πόδια. Στο Amateur. Στο Big το... is out of the two, 2023 Mister Olympia. Σοκ. Τώρα. Θα γίνει αυτό. Όχι τώρα. Το, είναι νέα είδηση του Muscular Development. Τώρα το είδα. Το βγάλε πάνω μάνα. Πρώτο. Δεν... Το μάθετε πρώτοι από εμάς. Βγήκε ρε μαλακα. Βγήκε από το Mr. Olympia. Εντάξει, εγώ το περίμενα για το Rami. Τώρα αλλάζουμε θέμα συζήτηση. Αλλά το περίμενα για το Rami γιατί δεν έχω δει ούτε ένα φυσικό update. Ούτε τίποτα. Όταν από κάποιον δεν βλέπεις τίποτα δεν κατεβαίνει. Γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να πορώνει Εκτός λίγο. Εκτός αν είναι ο, ο Σα, Σάντο, σαν τον Τόριαν. Ναι, Λέβαια. καλά, ο Τόριαν δεν είχε και τα social Ε, άλλη εποχή Λέβαια. τότε. Λέβαια. Τώρα Λέβαια. είναι αλλιώς, είναι αλλιώς Όταν έχει ο Ράμι, Ράμ έχει δικιά του εταιρεία του μεταξύ, με συμπληρώματα. Ναι. Δικιά... Εγώ, εγώ είμαι σίγουρος ότι παίζει να μην κάνει κομμάτι πουθενά. Ναι, αλλά όπως έχει Όπως τον το με το όνομά του πάνω. Ναι, εσύ, αλλά παίζει απλά να έχει ένα μάντζερ για να το κάνει κομμάτι. Ναι, αλλά ξέρει κάτι μου, ο Στέφανος Αγγελίδης που δουλεύει στη είπε ότι μπορεί να τον εφέρουν εδώ στην Ελλάδα τον Big Ramy. Με πιθανό. Του χρόνου. Τέσσερα θα Big Ramy ε! Η f One θα φέρει και τα συμπληρώματα του Ράμι σε λίγο. Γιατί παίρνει πολύ αυτά τα signature συμπληρώματα. Τα έχει φέρει από όλου. Έχει φέρει του Λευρόνε, τον Dorian... Ναι, 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 ναι. Γενικώ φέρει. πρέπει να πάρουμε χορηγία από Fit One. Να πω κάτι. Πρέπει να πάρουμε χορηγία. Δεν έχει να φέρει σε κάτι τέτοιο. Πρέπει να πάρουμε χορηγία. Θα πάρουμε από και εμεί εκτοτικό κωδικό. Δεν έχω πάρει ποτέ Goldas. Είναι ωραίε οι γεύσει τη πρωτεΐνης. Αυτό ακούω από όσο. Έχουν ωραίε γεύσει. Εγώ δεν του εμπιστεύομαι επειδή είναι Έλληνε. Όχι, <laughs> εμπιστεύω... εγώ του εμπιστεύομαι γενικώ. Είναι και το δουλειό του εκεί. Εντάξει, πλάκα να του εμπιστεύομαι. Εντάξει, μην αγοράζετε από το link του, αλλά λέμε. Γιατί όχι. Αλλά. Fit one. από κάτω. <laughs> πρέπει να κάνει κουμάντα να πάρουμε fit χωριά για το podcast. <laughs> πρέπει να κάνω κουμάντο. Ε, ρε φίλε έχουμε ωραία μαγαζάκια εδώ στην Ελλάδα που μπορούμε να πάρουμε Τι... και στο Γαλάτσι έχει ένα καλό που έχει πολύ καλές τιμές. Ήταν και, χο... Ήταν και περίπτερο έχει στο... Three. Όχι. Oh. Health Today λέγεται αυτό που κάνουμε. Α ah, healthy today! Ναι είναι από και τα από... παιδιά παλιά Έχουν... καταστήματα στην Ελλάδα. Είναι αυτοί. πολύ παλιά και το e-shop είναι πολύ παλιό. Και δεν ναι. μπορεί να βρει τίποτα εκεί μέσα. Ναι. Είναι μια ιδέα το ισόπιστο. Όχι ξέρει το Healthy Today. Από εκεί αγόραζα τα NPC USA, τα μάνικα, τα, τα τυραντάκια. Ήταν να, η έχει, μόνη λοιπόν. εδώ στην Ελλάδα που κάνανε ναι. διανομία μάνικων ε, ε, τέτοιου τύπου, NPC. Και ακόμα έχουν ρούχα. Δεν θυμάμαι ποιο το έχει το, το Healthy Today. Εγώ το Για... ξέρω φασικά, δεν ξέρω πώ το λένε. Να το κοιτάξω ρε Είναι παλιός bodybuilder αυτός μου φαίνεται. Όντω. Δεν είναι μαλακά. Δεν έχω δει κανένα γιο εγώ. Δεν ξέρω. Α, φίλε, ένα λεπτάκι, γιατί τώρα στη βράση σου κολλάει το σίδερο. Έχω αγοράσει πράγματα από εκεί παλιά. Έχει καλέ τιμέ σχετικά. Δηλαδή παίρνει. Έχει Today. Δεν είναι 65 ευρώ. Άμα το βρω, αμα το βρω έχει SMS μέσα τώρα. Και Today. day. Γενικά το e-shop είναι μια ιδέα όπω το έχουν φτιάξει. <σχετίζοντας> θέλει, <σχετίζοντας> θέλει βελτίωση. Ναι, μα το έχουν το... το ίδιο. Ωραία, άκου. Healthy. healthy de... Όχι, ρε. Γιατί δεν το βγάζει. Γιατί δεν το βγάζει το γαμμένο. Δεν μου το βγάζει. Μήπω το κλείσανε. Το θυμάσαι. Όχι, σίγουρα έχει. <laughs> το γράφει τώρα. Θέλει δύο. Να γράψει το δύο. Healthy δύο. Healthy δύο. Α, ναι, μωρέ. Α, το έβγαλε σε μένα. Το έβγαλε, παιδιά. Ναι, εδώ. συμπληρώματα mm. διατροφή. Όπα, το ανανεώσανε, ρε μαλακά. <σομίως> 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 το ανανεώσανε τώρα. Τι Το ανανεώσανε Νομίζω ότι το ανανεώσανε όντως. Είσαι το κινητό. Για πάμε. Μπορεί το κινητό να με το χωρίς. <σομίως> <σομίως> και το... αγωνιστικά μαγιό, ρε μαλακά. Ναι, είχαν και στους αγώνες, δεν τα είδες. Τα είχαν φέρει. ναι, ναι, τα είχαν φέρει. Ήταν περίπτερο το... ζητάγανε, ζητάγανε, πολύ αγωνιστικά μαγιό. 25 ευρώ μόνο. Τρομερή. Δεν θα πάρω κι εγώ για το in μου Μπορεί, ναι. Αν ο... Γιατί... 100 κιλά, θα είναι. Όχι ίδιο... μωρέ από τώρα, μόλι το πάρει yeah. απόφαση να κατέβει. Όχι, αυτά είναι μεγάλα. Είναι μεγάλα. Άμα πάρει το medium, σου κάνει. Τι εννοεί. Εννοώ ότι. Καταρχήν, εγώ στα Μάγιο. Εντάξει, δεν έχουμε όλοι 18 εκατοστά στα πόδι. Ρε Μαλάκα, ξέρει ποιο φόραγα πάνω στη σκηνή. Ξέρει τι φόραγα πάνω στη σκηνή. Να πες. Ο Andreas ε, Τσάλινγκ το small. Το μικρότερο νούμερο που υπάρχει σε μαγειό. Το Α... αντρέα Τσάλινγκ το small. Αποκλείται, ήταν small το δικό σου. Είναι small το δικό μου. Το, μεγαλ... το μικρότερο νούμερο. Ωραία, ε, ε, ο δεν έχει ε, μεγάλου βρουτού, μεγά... αλλά έχει μικρή μέση. Mm. Έχω πολύ μικρή μέση και δεν μπορώ να πάρω μεγαλύτερο. Μου τα ρίχνει πολύ. Πήγα να πω ότι ενώ έχει μεγάλο πόδια, είναι το μαγειό τη σαν φαρδί. Αλλά μπορεί να φταίει και πόδια. Μεγάλο πόδια. Μιγάλο πόδια. Είναι σαν αυτή τη ρουμάνα που πήγαμε στο σούπερ να πάρουμε κοτόπουλο. Ρε, ναι, Μία μέρα πριν ψάχναμε, πήγαμε σε ένα σούπερ μάρκετ εκεί στην περιοχή του Νέστορα. Ε, γιατί το ΑΒ του είχε δεκά και μισό το κοτόπουλο και πήγαμε είναι το my μάρκε, μάρκε, my στο ΑΒ μία ώρα. Που έχει καλέ τιμέ. Ναι, πήγαμε στο marketing. Λοιπόν, και μπαίνουμε μέσα. Ε, και πάμε να πάρουμε κοτόπουλο από τη Ρουμάνα εκεί στο κρεοπολείο. Και μαλάκα ήταν ένα μποτιμπιλτερά εκεί. Old school, ε, ε, μαλάκε, εντάξει, μαλάκε. Τι μαλάκα. Εγώ άκουγα. Πήγα... Ένα bodybuilder, παιδιά. Τεράστιο ήταν. Εγώ... Είχε κάτι πήγα πρώτο. Με το παιδί του και Άρα... πήγε πάρει όλο το κοτόπουλο. Τι είχε πει δύο φιλέτα, τα οποία ήταν. Ήτανε, ήτανε μαλάκα. Εγώ σου... θα σου έλεγα ότι δεν τα αγόραζα. Γιατί βασικά ήτανε... ακόμα έχω. Δεν... Από... Από... Από, τα ίδια. Ναι, ρε, αφού ήταν... δεν πήραμε δύο φιλέτα, πήραμε ένα κιλό. Ένα κιλό πήρε ρε μαλακά, ναι. γιατί δεν το φάγες. Γιατί το βάζω κατάψυξη και τρώω μοσχάρι. Ε, τρώω, μπορώ να τρώω δύο μήνες μοσχάρι ο, και ένα κοτόπουλο. Θα πεθάνει να μου. Κατάψυξη είναι δεν είναι έτσι. αλλά δεν και το και, και πάρει όλο ο bodybuilder άστε γύρω γύρω και κοίταζε. Είναι κλασικό μαγάζι αυτό για στήθος κοτόπουλο γιατί το έχει, έχει 6,5 ευρώ το βγάζει. Παιδιά ε, το έχει 6,5 ευρώ χονδρική. Να πούμε, χοντρική λοιπόν. το αγοράζει Ο κρεοπόλη του μαγαζιού, εκεί, η κυρία από την Ρουμανία, δεν είναι, από... Είναι... δεν είναι Απλά στα φέρνει και στα δίνει. Είναι από τη Ρουμανία. Αν το πει, να το κόψει. Μπορεί να κόψει κανένα δάχτυλο. Εί... Και, να το, και να το ζυγίσει. Όχι, ποτέ δεν λέει να το κόψει το κοντόπλο. Το κόψει τη σπίτι σου. Καλά, για να μην κόψει τη τις... σύνα. Για να, κόψει τα... Τις... για να βάλει και λίγο δάχτυλο μέσα. Γιατί άμα δεν βάλει ένα δάχτυλο, μπορεί να χάσουμε κανένα <laughs> Τι μάρκα πρωτεΐνη παίρνει τώρα. Ε... Το μυστικό τη ε... επιτυχία σου. Όστροβιτ. Όστροβιτ. Ναι, την Isolate. Οκ. Okay. Budget, budget easy. Όχι, με βόλεψε f F1 τώρα τελευταία. Θέλω να δοκιμάσω ε, την Dorian Yates στην απλή. Θα χωρέσεις ποτέ από Jim Beam protein. Έχω ακούσει πως έχει πολύ καλές γεύσεις. Okay. Πολύ καλές γεύσεις. Ειδικά η μπανάνα είναι πάρα πολύ ωραία. Ε, αλλά ξέρεις τι, θέλω να δοκιμάσω Train by JP. Έχω παραγγείλει τώρα. Δεν έχω πάρει ποτέ μα. Έχω παραγγείλει από πόντι μα δύο cream of rice. Θα πω να... τώρα να τη διαφορά ενό λαϊκού παιδιού με του Κώστα ή του Αναστασόπουλου. Εγώ ψάχνω τρόπο να κάνω το ρύζι cream of rice και αγοράζω το πιο ακριβό cream of rice στον κόσμο. Το βλέπετε. Θα πάρω και Όχι εγώ, το πιο αφιστεί. ακριβό ρε μαλακά. κουζίνες ευρώ βγαίνει. Α, καλά βγαίνει, όχι εντάξει. Όχι, ρε Μαλάκα, 22 ευρώ τα δίπλα. Έχει το μυαλό μου ότι είναι ακριβό κάπω, δεν ξέρω. Όχι, ρε, όχι, 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 όχι. Και πήρα birthday cake και peanut butter cups. Τα έχει φάει αυτά, θα το ή... Όχι, θα το δοκιμάσει μετά το πρέπει. Μου. Με 75 κάρψει όλα οι φοιτητικέ. Ε, τι, ε, τι λες ρε Μαλάκα τώρα, ενανικά. είσαι σοβαρό. Δεν υπάρχει. Μπορώ, 2 γραμμάρια. Εγώ έχω 5 σαλάτες τώρα. Mm, Μέσα στην ημέρα μου. Είσαι. Πέντε σαλάτες, Δεν γίνεται διαφορετικά. Πέντε σαλάτε. Ε, άμα σας δείξω το MyFeed είναι σπάλμου, μαλάκα, είναι λαχανικά μόνο. Και εν μεταξύ, πόσα από αυτά τα γραμμάρια είναι αποφελούμενα από αυτά τα... πόσα από αυτά χρησιμοποιεί, από τις φυτικές ίνες. Εγώ 75 γραμμάρια τρώω στην πρώτη άσκηση που κάνω πόδια. <laughs> μαλάκα, ε, είχα... Yeah, σε κάποιον, τέτα, σε κάποιον λες ότι τρώω Drop, drop set, drop set, lecture, τρίτο set, βάζω ε, ε, 60 κιλά κάνω 16 επαναλήψει και βγάζω και βάζω 40 κιλά και κάνω 35 επαναλήψει. set. Μαλάκα λέω. Ποτέ δεν έχω βγάλει στη ζωή μου πάνω από 25 επαναλήψει με αυτά τα κιλά και βγάζω 35. Τι νούμερα είναι αυτά, Μαλακώστα. Μαλακά δεν ξέρω τι κάνω. Τι χάει ρε, ψε. Να φύγω 35. 45, 45 35, ρε, δεν έχω κάνει καμιά άσκηση. Στα έχω κάνει και στα δύο πόδια μαζί. Ήταν και drop set. Άμα τα βάζα από την αρχή, πόσε πόσ, επαναλήψει θα έκανα. 40 κιλά. Έλα, από κάτι. τα τόσο high reps είναι πολύ mind game. Γιατί κουράζει την καρδιά σου. Είναι στους... mind game. Ε, και εδώ χα... μεταξύ το κέρδισα. Γιατί ήταν 0. Έλα, ήταν 0 ή ήταν το μηδέν, καρδιό σου. Ήταν 0. Άργησε τόσο πολύ να ολοκληρωθεί η τελευταία επανάληψη που ήταν 0. Γάμα το καρδιο σου ηταν 0 αργησε τοσο πολυ να ολοκληρωθει η τελευταια επαναληψη που ηταν 0 γαμα το σπιτι του. Ακριβώ ο κόστο. Και μαλάκα ήταν ο Αντρέα εκεί, ο δικό μου Χάσκαρη. Ω, ναι. oh, έκανε πάρτι μου έτσι το Μπορώ να δε. Τι ωραίο κλίμα. Εντάξει, είμαι τώρα μόνος μου, κάνω προπόνηση με δύο άτομα εκείνη την ώρα που πηγαίνω, γιατί εγώ πηγαίνω μεσημέρι, επειδή μετά αισθάνομαι πολύ μεγάλη έλλειψη ενέργειας και ναι. κάνω προπόνηση χωρί μπλούζα. Εγώ πάω μεσημέρι και για αυτό που είπε, όχι δεν έχω έλλειψη ενέργεια, αλλά γιατί για να πει καφέ ρε φίλε, πει, να πει καφέ 7 ώρα το βράδυ. Α, Είχε. ναι, είναι και αυτό, αλλά ναι. δεν το αναλογίζομαι. Απλά μετά θα έχω έλλειψη ενέργεια άμα πάω το απόγευμα. ε, κλασικό αυτό που πρέπει. Κάνομαι να πέφτει το... Mm. η ενέργειά μου. Λογικό. Αυτά. Αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο. Νομίζω σε ότι έχουμε μιλήσει αρκετά σε αυτό το επεισόδιο. Ναι, νομίζω έχουμε μιλήσει κοντά στο δύο ώρο. Mm. Δεν ξέρω τώρα. Έχουμε θίξει αρκετά θέματα. Α μην πούμε έχει κάτι άλλο. το Mr. Odyssey, όπω το είδαμε από τα δικά μα τα μάτια. Ισχύει, νομίζω δεν νιώθω ότι ξεχάσαμε κάτι που ήθελα να σχολιάσω. Γενικώ, εντάξει, οκ, μπορεί, να τα... Μπορεί να απορώθηκαμε κάποια, στις, κάποια, στιγμή. Αλλά δεν παίρνω τίποτα από αυτά πίσω. Ε, γενιστώς, ε η αλήθεια μα είναι. Πρέπει να μετράτε και αυτά που λέτε προ τον άλλον. Δηλαδή, δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάποιο ο οποίο δεν έχει σχέση με το χώρο και κατεβαίνει πρώτη φορά. Και δεν είναι κάποιο ο δεν έχει κάνει προσπάθεια. Άρα πρέπει να μετράτε το τι πράγμα λέτε στον άλλον. Επίσης και σε να... μια περίπτωση δεν πρέπει να του λες στον άλλον ότι έχει κάνει λάθη την ώρα που κατέβηκε πάνω κάτω από τη σκηνή. Πες του το την επόμενη μέρα. Πες του το δύο μέρες μετά. Μην του το λες εκείνη την ώρα που κατεβαίνει πάνω από... από τη σκηνή. Ειδικά αν έχει αλλαγόνα. Επίσης θα σε πάρει και να σηκώσει. Ειδικά αν παίζει και σε άλλη κατηγορία. Γι' αυτό είναι... Ναι ρε φίλε. Ναι ρε φίλε. Είναι μα... Ακούμε παπαρολογίε τώρα. Εγώ όλη την ώρα ήθελα να γκρινιάξω για το μαύρισμά σου. Από την πρώτη στιγμή ήθελα να σου πω. Έρε, ε, μαλάκα το ξέρω και τον ε, το κρατήθηκε μετά που γύρισε στο σπίτι δε, και μου πήρε το ήθελα, ήθελα να πω για το μαύρισμά και Κι εγώ έβλεπα. Που ήταν για τον Μπούτσο, ρε φίλε. Ε, ό,τι, και ό,τι έχουν. Τα βλέπαμε όλα και τώρα που τα βλέπει και εσύ, τα έβλεπα, ρε φίλε. Ήμουν αντικειμενικό. Έρε ε, μαλάκα και προσπαθούσε να με ηρεμήσει και δεν μου πει ε, Τι να σου πω. Από <laughs> <πω. laughs> ε, κακό το μαύρισμα. Δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε και κάτι, αλλά θα αυτό. Δεν θα θα έλεγε άσχημα, θα σου χάλαγε για τον αγώνα, γιατί δεν το κάνει. Ναι, ρε, μαλακά, με περισσότερη αυτοπεποίθηση πήγα τώρα που δεν το ήξερα 100% παρά το ξέρω. Πίστευε, δεν μπορεί να φαίνεται καλά στο φω. Μπράβο, 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 μπράβο. Αυτό ακριβώ. Αλλά εντάξει, επικέ στιγμέ γενικώ δεν μετανιώνω. Ωραία, ούτε εγώ. Ένα γεμάτο ωραίο σου κού ήταν. Ναι, ρε, μαλακά, γιατί ήταν και για μένα το γεγονό ότι έμεινα σε σένα. Δεν είναι ό,τι πιο εύκολο γενικώ αυτέ τι εβδομάδε. Γιατί τώρα είμαι τόσε εβδομάδε μέσα σε προετοιμασία. Δεν είναι ότι έρχομαι ένα Σαββατοκύριακο απλό να περάσουμε ώρα για να πάμε. Που πρέπει να, να ξανάρθει για αυτή την προπόνηση. Θέλω φούλα να κάνω μαζί. Ναι, γιατί... ναι, δηλαδή πρέπει να oh. έρθω να μείνω μετά oh. τους του αγώνε. Πρώτα απ' όλα θα τραβήξουμε peak week. Θα έρθει στο γυμναστήριο να τραβήξουμε peak week. Θα έρθω, έρθω κι εγώ στο γυμναστήριο θα κανονίσουμε. Ε, γιατί εγώ από 2 Οκτώβρη έω. 30 Οκτώβρη θα είμαι στην Αθήνα. Ο... Oh. Εκτό από τι μέρε που θα λείπουν οι αγώνε. Δηλαδή τα peak week μου θα τα κάνω oh, στην Αθήνα. Τέσσερα weeks εδώ. Σε ποιο yeah. gym yeah. AFC θα έρθει. Yeah. Yeah. Και στο AFC. Πάμε, yeah. έχουμε φύγει από AFC. Και, κρι... και, το Chris Power. Chris Ψάχνω... γυμναστήριο δεύτερο τώρα. άμα πάμε, στο... AFC. Μάλλον. Εγώ γενικά είμαι full. Ε, eh... Έχω, εκεί, δίνω full στην ενέργεια εγώ, στην προπόνηση. Ε, δηλαδή. Ε, δηλαδή μπορεί να βάλουν σε κάνα σολάριο μου. Καλά, ισχύει. Δηλαδή. Δεν έχω δει που είναι το σολάριο μου, αλλά πολλά μπορεί να γίνουν εκεί. Ε, πο πάρα πολλά μπο- μπορούν να γίνουν απίστευτα πολλά πράγματα στο EFC Επιπλέον είχα κάνει εγώ ένα λάθος Το <σομπέντερος> λέω για όλους τους competitors Γενικώ Γενικώς δεν κάνει να βάζεις μου την τελευταία εβδομάδα Επειδή θα κάνεις και απολέπιση Δεν κάνεις Δηλαδή, είναι τα μυστικά τώρα. Και μην το θέλει δεδομένο. Ε, Εγώ το λέω επειδή δεν το ήξερα. Άρα, Εγώ μυστικά το είπαν... του Κώστα, απολέπιση και σολάριουμ το COVID μια εβδομάδα πριν. Τουλάχιστον. Ναι, το COVID 7 μέρε πριν ιδανικά. Γιατί όταν κάνει απολέπιση κοντά στο σολάριουμ, ε, σου δημιουργούνται κοιλίδε στο δέρμα. Ενώ με νεκρό δέρμα. Σου δημιουργούνται κοιλίδε οι οποίε δεν μπορούν να φύγουν. Το νεκρόδερμα δεν μπορεί να φύγει. Γιατί δημιουργείται από το σολάριου. Να μην το... κάνει απολέπιση, νομίζω ότι θα, επειδή γίνεται και φυσικά απολέπιση, ότι θα δημιουργηθεί αν έχει κάνει σολάριου και το έχεις σταματήσει μετά από καιρό. Δηλα... Δηλαδή, επειδή έχω κάνει κι εγώ σολάριου, επειδή έχουμε. Ναι, ίσω δεν πρέπει να κάνει γενικώ απολέπιση κοντά στο σολάριου mm. και πρέπει να το αφήσει χωρί απολέπιση. Απλά εγώ δεν το ήξερα και ήταν ένα από του λόγου οι οποίοι και δεν έκατσε ξε... ξανά καλά η βαφή, αλλά δεν έκατσε έτσι κι αλλιώ σε σημεία που έπρεπε να κάτσει. Πρέπει, πρέπει να, ψηθήσαι, μαλά, κόστα. Πρέπει να ψηθεί, ρε Μαλάκα Κώστα. πρέπει να ψηθώ, ρε Μαλάκα. Αλλά τώρα έχουμε κόψει το ζολάριο Θα πάμε να κάνουμε απολέψει τη τελευταία εβδομάδα. Να δούμε πόσο καλύτερα ε, παιδιά, γενικώ ήταν ένα αγώνα τεστάρισμα που μάθαμε κάποια πράγματα. Πήραμε ένα πολύ ωφέλιμο feedback που θα με βοηθήσει στο παγκόσμιο. Αυτό θέλαμε έτσι κι να κάνουμε δεν θέλαμε να κερδίσουμε κάποια κατηγορία ή οτιδήποτε. Κατεβήκαμε με ότι θα κατεβούμε καλύτερη που μπορούσαμε με αυτά που γνωρίζαμε ως εκείνη την ώρα. Αλλά έω εκεί. Κάνουμε λάθη. Γι' αυτό να μην τα κάνουμε στο παγκόσμιο. Γιατί στο παγκόσμιο δεν είναι διαφορετικά λεφτά. Θε να πα καλά πρώτα απ' όλα. Πρέπει να πα καλά. Είναι ο κύριο αγώνα σου. Δεν είναι ένα, ένα muscle show. Είναι αγώνα. Είναι παγκόσμιο στην Αγγλία. Είναι κλειστό παγκόσμιο πρωτάθλημα τη Αγγλίας δεν είναι light και Πώς πρέπει όμως. να κατέβω open κατηγορία εγώ α, Ότι... α, αυτό θα κάνουμε ολόκληρο podcast για αυτό αλλά τώρα σκέφτηκα yeah. να σε ρωτήσω πόσο είναι το κόστος συμμετοχή. εκεί το <laughs> κυρίες πόσο συμμετοχής, το κόστος συμμετοχής νομίζω για την κατηγορία είναι mm. 140 με 150 ευρώ συν το μαύρισμα 80 ευρώ συν ε, ε, κάποια για τα ντόπινγκ αλλά δεν θυμάμαι πόσο είναι mm. ε, Έχω πληρώσει τις φωτογραφίες που είναι 35 ευρώ. Τα εισιτήρια κάνανε 270 ευρώ τα αεροπορικά. Ε, το Airbnb μαζί με το αυτοκίνητο έκαναν 200 ευρώ, 220. Ε, αυτά πάνω κάτω. κάτω. Πάνω κάτω βγαίνει κοντά στα 750 ευρώ όλα αυτά που έχουμε δώσει έως τώρα. Εγώ έχω δώσει 750 ευρώ μόνο για τον αγώνα. Και γενικώ τόσο βγαίνουν και άλλοι στο περίπου. Τόσο βγαίνουν. 50 κάτω, 50 πάνω, τα στάντα έξοδα. Γιατί θα φας εκεί, θα πας σούπερ μάρκετ εκεί, θα χαλάσει βενζίνη με το αυτοκίνητο εκεί. Άλλο το κόστος θα, θα σου τύχει κάτι και θα χαλάσει λεφτά. Άρα δεν μιλάμε για αυτά. Και δεν μιλάμε ότι μπορούμε να κάνουμε μαλακίες ε, ναι, είναι, είναι, επένδυση. Παιδιά, το vlog του αγώνα Άμα το έχετε δει, είναι, ένα όνειρο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το διαστήριο. Η αρχή σου άρεσε, γιατί έλεγε για το Edit. Ναι, όλα, όλα μου αρέσαν. Είδα και το Nati Future. εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Το, Lord of Phantasms, έτσι το έχει στο Instagram. Ναι. Πραγματικά ο Ρενέ είναι από τα γαμάτα παιδιά. Μου έδωσε υπερβολικά καλά vibes, υπερβολικά μεγάλη υποστήριξη. Thank you, my man. Thank you. Ε, δεν μπορεί να δει Αυτό τα πόδια τα... ναι, δεν... <laughs> είπατε... μας, το πέσα παράπονο, το έχουμε στην αρχή του βίντεο. Ε, μπορεί θα να βάλουμε υπόδειτλους. επεισόδιο. βάλουμε υπόδειτλους. Να... Έχουμε άγγλους καλεσμένους. Έχουμε να... κοινό να... από τα Spotify. Μπορεί να καλήσουμε τον Adam Pore, μαλακά. Ισχύει αυτό. Μετά του αγώνε μου όμω. Καλά, έχουμε κι άλλου που. Ή θα αγώνες. έχει μπει αυτό σε κόντε πρέπει μετά. Γιατί θα κατέβει το 25. Πολλούς μπορούμε να καλέσουμε. Που πέρα από το εξωτερικό και Έλληνε μετά του αγώνε, υπάρχει. βεβαίω, βεβαίω. Όποιον θέλει μπορούμε να καλέσουμε. Mm. Γενικώ. Ε, θέλουμε να έχουμε, θέλουμε να κάνετε like, subscribe, θέλουμε να έχουμε μια θεαματικότητα. Πάλι ξέχασα να το πω παιδί. στην αρχή, να κάνουμε 5 αστέρια στο Spotify ρε θέλουμε παιδιά. να ανεβούμε λίγο, κάντε ό,τι μπορείτε ρε παιδιά, γιατί είναι ωραία αυτά τα πράγματα που έρχονται. Δεν να σίγουρα, σίγουρα γραφή και σίγουρα 5 αστέρια στο Spotify. Και σίγουρα κάντε share όπου μπορείτε και κάντε like, κάντε σχόλια, κάντε πράγματα να καταλαβαίνουμε τι σα αρέσει, τι δεν σα αρέσει. Τι σχόλια αρέσει. να κάνουν, Κώστα. Τι, τι σχόλια Α... να κάνουν. Σπαθιά, προφανώ. Αφήστε τα σπαθιά παντού. Παθιά, ναι, λέγει, σπαθιά, ρε σπαθιά. Τα σπαθιά. Α, Μην... ε, πραγματικά, κλείνουμε <σχ> με αυτό. Ε, θεώρησα πολύ εντυπωσιακό τον αθλητή τον Νίκαρο. Ναι, ε, το... Ε, Μαλάκα, φοβερό ήταν αυτός Ωραία αυτός... σκηνική παρουσία Η κατηγορία ταχτικά του μόλις ανέβηκε φάνηκε και κατέβηκε λιγότερα κιλά Από ό,τι συνηθίζει να κατεβαίνει Επειδή είχε κάνει ένα cut Είχε κόψει και το νερό Διότι δεν έπιανε την κατηγορία που ήθελε Αλλά πραγματικά εντυπωσιακό αθλητής Εντυπωσιακό Και πολύ ωραίο ποζάρισμα και πρέπει να είναι ε, και καλό παιδί, αν και δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του. Αλλά ναι, φαίνεται... ναι, ναι, φοβερό, φοβερό. Μα έχει και φόρο στο Ραφαήλ Κωνσταντίνο. Αν και δεν ήταν έτοιμο, ναι. γιατί κατεβαίνει σε δύο-τρει εβδομάδε ε, στην Κύπρο που, έχει, που δίνουν προκάρτα. Αλλά ήταν on point, πολύ ναι. μάζα και πολύ ωραίο φυσικό. Και ωραίο ποζάρισμα είχε. Και ωραίο δεν... ποζάρισμα. Γιατί τον είδα εγώ όταν έπαιρνε τον Κυριατζή. Ήταν έτσι η μάχη. Ο Κυριατζή δεν το πήρε. Ναι. Εντάξει. είχε, είχε το, στο ποδάρισμα... Εντάξει, το άξιζε ο θα ήταν πιο γραμμένο. Αυτό. Στο ποτάσμα, κάποιο μπορεί να πει ότι μπορεί δηλαδή, να το άμα λένε για μένα για τη γράμμωση, για το, για το Ραφαίλ Κωνσταντινίδη, τι θα λένε ακριβώ. Δεν ξέρω. Μαλάκα, δεν ξέρω άμα τα λένε σε <laughs> μένα. Ναι, Έφυγε είναι και στο μάτι, τώρα να βλέπει τα Ραφαίλ. Δεν τα πούνε σε μένα. Ναι. Ή, τα πούνε σε μένα, δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, θεωρώ ότι επειδή είμαι ο, καθένα. του. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα αρνητικό κλίμα λόγω της θέση, λόγω του ότι πικραθήκανε κάποιοι yeah. γιατί πιστεύανε ότι μπορεί να πάρω κατώτερη θέση ή οτιδήποτε. Αλλά και πάλι αποδεικνύεται ότι ένας αθλητής, ο οποίος είναι αυτό που λέγαμε και πριν κατέβω στους αγώνες, ότι ένας αθλητής εδώ στην Ελλάδα, ο οποίος είναι natural και στοχεύει ψηλά και προπονείται σωστά και έχει διατροφή 24 ώρες το 24ωρο, ώρ, 365 μέρες το χρόνο, 7 στα 7 άσπαστα όλα ε, μπορεί να φανερώσει ακόμα και αν δεν είναι 100% έτοιμος γιατί δεν είναι ο πραγματικός του αγώνας ε, ο κανονισμένος του μπορεί να φανερώσει πολύ πιο εντυπωσιακό φυσικό από οποιοδήποτε κάνει χρήση φαρμάκου εδώ στην Ελλάδα όχι για εξωτερικό στο εξωτερικό γίνεται χαμός γίνεται χαμός Άρα Άρα και και το τα στάνταρ του εξωτερικού και πηγαίνετε με τα στάντα του εξωτερικού, όχι με τα στάντα της Ελλάδας. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή είναι χάλια αυτό το πράγμα που είμαστε. Θέλω να το αλλάξω. Πήρα μέρος στους αγώνες γιατί θεώρησα ότι δεν μπορεί να έχεις προσωπική άποψη για κάτι χωρίς να πάρεις μέρος. Μου το είπε και ο πατέρας μου, μου το λέει αυτό. Και το έλαβα σοβαρά υπόψη και από τον πατέρα μου. Μου λέει πώς μπορείς να έχεις άποψη για κάτι το οποίο είναι, ότι είναι χάλια χωρίς να λάβεις μέρος πραγματικά η κατάσταση είναι χάλια. Πρέπει να εντάξει. αλλάξει. Ναι, εντάξει. Η... Όχι, είναι χάλια. Είναι αγωνιστικές προετοιμασίες για να γίνονται. Χωρίς καμία διαφορά, χωρίς χωρί χωρίς τίποτα. Κανονιστείτε, αλλάξτε τα πράγματα, μπορείτε να δουλέψετε. Απλά βάλτε το μυαλό σας σε λειτουργία και το σώμα σας θα μπει. Το μυαλό πρέπει να μπει όμως. Yeah. Να... Και να κερδίσουμε το εξωτερικό πάλι. Με... Γιατί δεν έχουμε. Braver, δεν, έχουμε... δεν είναι και το οικονομικό στη μέση. Αλλά... Ωραία πράγματα δηλαδή. Είναι δηλαδή. και το οικονομικό στη μέση, αλλά πρέπει. Όχι, δεν να αυτό που θα εξωτερικό. Λοιπόν, αλλά όχι. μπορείτε με λιγότερο φάρμακο και με περισσότερο φύζο να κάνετε δουλειά. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Μη, δηλαδή, τώρα, μην κάνετε μαλακίε για το Οδύσσια. Δεν αξίζει. Παιδιά, δεν, δηλαδή. δεν αξίζει κανένα αγώνα στην υγεία του αθλητή. Κανένα αγώνα. Το λέμε τόσα χρόνια ότι δεν αξίζει τίποτα την υγεία του αθλητή. Και λάβετε το υπόψη σας Με αυτό Ωραία. κλείνουμε. Με αυτό κλείνουμε. Ευχαριστούμε πολύ που το είδατε. Αφήνετε σπαθιά. Πάμε να φάμε και οι δύο και όχι Ά, το τελευταίο μου μίλ. εδώ. Και θα Εγώ... και... Εγώ... να κάνουμε πόλους δάου. Τι με κάνεις μαλάκα, 200 μέρες μπάλικ. Εδώ. Τι κραβάω, Ωραία. Yeah. Δημάκια, έτσι. <laughs> Α, θα πουλήσει αυτό. Εδώ. Έχουμε μεγαλώσει όλοι που επειδή με έχουν καλά ωραίοι είμαστε. Και εδώ διπλή το κεφάλαιο. Όχι, δεν αλλάζω. Εγώ θα παίξω αυτό. <laughs> εδώ. Παιδιά, <laughs> ελπίζουμε να απολαύσατε το επεισόδιο που γυρίσαμε. Ελπίζουμε <laughs> να σας άρεσε το recap. Έρχονται ωραία πράγματα. Μείνετε συντονισμένοι. Like, subscribe, share. Ε, αστέρια στο Spotify. Οτιδήποτε μπορείτε. Όλα και σχόλια και σπαθιά και όλα. Έρχονται ωραία επεισόδια. Έρχονται αγώνες. Μπορεί να γυρίσουμε βλοκάκια από εκεί. Ναι. Μπορεί να γυρίσουμε βλοκάκια. Άμα βρω κάμερα ε, που έχω στο μυαλό μου. Θέλω να ρωτήσω φίλο. Για GoPro, για οτιδήποτε. Ό,τι μπορώ να γυρίσω και να, τα, και να τα μοντάρουμε. Μπορώ και εγώ να σου δώσω GoPro έχει. Ναι. Ωραία, θα μου δώσει. Είναι λίγο τρίκη η μπαταρία. Θέλω να το βρούμε μαζί αυτό. Τα κύρια μα, να γυρίσουμε κάποια πλανάκια από το εξωτερικό. Θέλετε, αν θέλετε πλανάκια, κάντε ξανά. σχόλιο. Ναι, ρε μαλάκες, κάτε σχόλιο. Ναι. Ρε μαλάκες, για να θα εμπιστευτώ θα... το... την GoPro όμω τον Κώστα. Που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και έξω από την Ευρώπη, γιατί η Αγγλία δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα μιλάμε ότι κατεβαίνω στα μεγαλύτερα από τα αθλήματα που υπάρχουν στο Natural Bodybuilding yeah, πριν από το Natural Mr. Olympia. Σε όλα αυτά. Κάντε like και subscribe για το σπίτι σας Αυτό. Μην καμιέστε. τέλος, Κλείνουμε. Γεια. Yeah.